που είσαι καμάρι του Τορόντο και της Καρδίτσας, που είσαι. Νταλάι Λάμας. Νταλάι Λάμας, τέσσερα. Είσαι ο Νταλάι Λάμας, τέλος. Ναι, ρε φίλε, απλά πράγματα. Τίποτα, ρε φίλε, εντάξει. Η δημοσιογραφία θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σταματάνε στον δρόμο και σε ρωτάνε, πες μας πέντε νούμερα για το. Ναι, ρε, και στο Facebook μου στείλανε. Εντάξει, να σου πω κάτι, φίλε. Όταν το κάρμα τι είναι, ρε αγόρι μου. Εξήγησε τι σημαίνει κάρμα. Τι είναι το κάρμα. Το κάρμα... Ξέρω, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, κάρμα, κάρμα. Το κάρμα είναι, ρε αγόρι μου, ο κύκλος ζωής που σε κάποια φάση τέλος πάντων τα γεγονότα. Ντεζαβού. Όχι, όχι, όχι. Τα γεγονότα δημιουργούνται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν ένα κύκλο. Ωραία, δηλαδή κάνει μια αλητία. Ναι, κάνει μια αλητία εσύ και πιστεύει ότι πέρασε. Αλλά 20 χρόνια μετά θα σου κάτσει μια κέντα. Και θα τη βρεις μπροστά σου. Ακριβώς αυτό που έκανες εσύ, την τρως μετά. Ακριβώς. Κάτι παραφέρες. Τι γίνεται όμως. Όταν εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος έχει το 7% του εγκεφάλου του λειτουργεί. Ωραία, το 7%. Ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος. Εντάξει, στην περίπτωση. Εδώ μιλάμε μια δεκάρα, εύκολα. Α, δύσκολα, έτσι. αλλά τέλος πάντων. Σαν την ταινία, τη Λούση, την έχεις δει. Όχι, τι. Α, με τον Ντάστιν Χόφμαν. Όχι. Ποιο? Με την, εκείνη την ωραία την κόμνα την Ξανθιά, όπως τη λένε, την Σκάρλετ Γιόχανσον. Σκάρλετ Γιόχανσον, αυτή που ξαφνικά πήρε ένα χάπι, τον παρίστηκε, μπλε χάπι, και άρχισε ο εγκέφαλός της και πήγαινε 7, 10, 11, 12, μέχρι να πάει 100%. Και τι έκανε μετά, με το 100%? Πέθανε, εκεί στο 100%, τότε σβήνησε. Ναι, ναι, τι να κάνεις. Τέλος πάντων, πες εσύ με το 7%. Ωραία, άκουσες. Το αριθμό του ψεύτη, 10, 7, 7 είναι η έρευνα, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Ναι. Όταν όμως εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος και πας πάνω από το 7, όπως είναι στην περίπτωση μου που είμαι κοντά στο 15, ωραία, έχεις τη δυνατότητα το κάρμα να το αφήνεις στην άκρη και να οδηγήσεις εσύ τις καταστάσεις. Δεν το πιστεύεις πλέον το κάρμα? Όχι, το κάρμα υπάρχει. Το περιμένεις. Ναι, άλλο σου, υπομονή. Άλλο σου λέω εγώ. Ότι το κάρμα όμως, όσο περισσότερο εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Είκε σοβαρό, δεν είναι. Ναι, αλήθεια σου λέω. Τα πιστεύει κιόλα. Τι να σου βγω τώρα στο ίντερνετ. Το Google, ναι. Google. Όχι, να σου πω στο ίδιο. Το κάρμα λοιπόν, όσο εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος, όσο γίνεσαι ανώτερο, αγόρι μου. Να, στην περίπτωσή μου ένα πράγμα. Το, αγόρι μου το. Έχεις τη δυνατότητα. Το δέχομαι από σένα τώρα. Ναι, έχεις τη δυνατότητα να το ορίζεις εσύ. Δηλαδή, αν θέλεις κάτι πολύ. Ωραία. Θέλεις, ρε αγόρι μου. Για παράδειγμα. Α, το βάλω live τώρα, δεν γίνεται. Ναι, θέλεις για παράδειγμα. Θα σου εξηγήσω, ρε. Θέλεις για παράδειγμα να μην βλέπετε η ομάδα σου, οι άλλοι να χάνουν 500 ευκαιρίες. Ναι. Ωραία. Εσύ να κερδίσεις με μια στραβοκλωτσιά. Ωραία. Και αυτοί να μην μπορούν μετά 40 λεπτά να μην βάζουν την μπάλα ποτέ μέσα. Ωραία. Αν εσύ λοιπόν αυτό το μεταφέρεις ως κάρμα σε ένα γραπτό κείμενο, όπως έκανα εγώ πριν το παιχνίδι, γιατί εμείς πρώτα. Δεν βλέπουμε και τα γράφουμε από πριν. Το SDN δεν είναι εφημερίδα να το βγάλουμε, ρε γάμο. Το έχουμε, πριν screen θα το κάνουμε, δεν είναι τίποτα. Ωραία, ναι, για να το κολλήσω εδώ. Υπάρχει καταγεγραμμένο, ρε φίλε. Όταν λοιπόν εσύ μεταφέρεις το καρμικό αυτό στοιχείο στην κοινωνία, ξαφνικά απλώνεται το κάρμα. Μας την πέφτουνε. Απλώνεται. Εντάξει, και γίνεται η δουλειά σου. Γιατί απλά είσαι ανώτερο όνειρο, αγόρι μου. Καταλαβες. Δεν είσαι. Δεν λειτουργεί ο κεφάλος σου για 7%. Θες να κάτσω γιόγκα να κάτσω στον αέρα 30 εκατοστά, έτσι πάνω. Θέλεις τώρα, live. Πόσο έχεις τέτοιο, πόσο είναι το ποσοστό σου τώρα? Είμαι στο 15% αυτή τη στιγμή λειτουργία του κεφάλου μου. Ναι. Λειτουργώ 4 φορές πιο γρήγορα από το μέσο Έλληνα. Ποιο on έχει το μεγαλύτερο? Ο Κόλκας. Τι? Ποιο on είναι? Το μυαλό του πιο πολύ. Ο άνθρωπος. Όχι, φίλε. Το Δελφίνι. Το Δελφίνι, μπράβο, είσαι ωραίος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εντάξει, να, τώρα τα έχω πει με δελφινάκια. Δεν είναι ζώδιο το δελφινάκι. Τα έχω πει με δελφινάκια. Έχουμε κοιταχτεί λίγο. Σε ένα πλοίο μια φορά πηγαίναν δίπλα-δίπλα. Εντάξει, ψιλοστροφάρουνε. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά τώρα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχω τη δύναμη πλέον σε αυτό το επίπεδο που κινούμε να ορίζω το αποτέλεσμα ενός αγώνα? Τι είναι ένας αγώνας για μένα? Και όχι εμπειρικά. Δηλαδή... Ξεκάθαρα θέλω αυτό και αυτό θα γίνει. Ναι. Δεν είπα ότι θα ήθελα. Μην αγχώνεστε. Εγώ με αυτούς λέω δεν μιλάω για μπάλα. Έτσι έγραψα. Ναι. Ωραία, δεν μιλάω για μπάλα. Έγραψες. Ναι. Και λέω ότι ούτως ή άλλως θέλει ένα παιχνίδι που θα χάσουν πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούν να βάλουν την μπάλα μέσα και θα γίνει μια σταυροκλωτσία και θα βάλουμε γκολ. Αυτό. Το οδήγησα. Το οδήγησα. Έτσι θα το πάμε από εδώ και πέρα. Ωραία, το κάρμα.
πέντε παιχνίδια δεν βλέπουμε και κερδίζω και τα πέντε. Έτσι. Αυτό πάλι. Αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Τρίποντα. Τρίποντα, ναι, το σακούλι να γεμίζει. Τριποντάκια. Ωραία, και άσε. Ξέρουμε ότι η ομάδα δεν παίζει. Μου λέει γιατί δεν λέτε κάτι, τι να πούμε, Ιούνιο τα είπαμε για τα λάθη που γίνονται. Τώρα είναι αργά. Η περσινή ομάδα. Τι να λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Αυτό ήταν το κάρμα από το Σταύρο. Το κάρμα. Το κάρμα λοιπόν, παιδιά, είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Ωραία. Και όσο εξελίσσεσαι, το αφήνεις στην άκρη για να ουσιαστικά το υπερκαλύπτεις. Ο Νταλάι Λάμα των Βαλκανίων. Έτσι, μπράβο. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Ο Νταλάι Λάμα, ο οποίος δεν βλέπει σίγουρα το Λαμία Ξάνθη που είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή. Στο 62ο λεπτό μπαίνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και λογικό είναι να μείνει έτσι το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κουνηθεί το οτιδήποτε. Επειδή δεν σας άκουσα σήμερα, δεν πρόλαβα λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη με τα αεροδρόμια κτλ. Πες το δράμα σου, πες λίγο το δράμα σου. Πες το δράμα σου λίγο. Ήρθες στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα. Ήρθα Θεσσαλονίκη, κάναμε ένα τέρο το γύρω-γύρω βόλτες πάνω από την πόλη. Είδα το σπίτι μου κάνα δύο φορές. Και πετάει ο μάστορας ο πιλότος και λέει: δεν βλέπω, γυρνάμε Αθήνα. Δεν έχει εδώ έξω στην Καβάλα. Το Καβάλα και ερχόμαστε με αεροδρόμιο. Κλειστό το αεροδρόμιο. Άλλο που ήταν αργά, ε. Ήταν αργά, ήταν λόγω καιρού, λόγω όλα αυτά. Όπου το δώσανε. Εντάξει, άλλες πτήσεις πέσανε. Εντάξει, ξέρεις, είναι θέμα στο πεντάλεπτο αυτό. Γιατί ο αέρας δεν είναι μόνιμος. Δεν είναι κακοκαιρία, ξέρεις, βροχή. Έχετε ένα ρεύμα. Αυτά. Ναι. Δηλαδή είναι το ρεύμα, τώρα μπορεί να. Φού κάναμε βούτα. Βουτήξατε, ξανασηκωθήκατε. Κάναμε βούτα. Πήραμε. Ξέρεις, πορεία για αεροδιάδρομο. Πορεία, κατέβηκαν οι ρόδες. Δεν μου έχει τύχει αυτό. Πολλές φορές με έχει τύχει. Όχι, εμένα δεν μου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει να παίζουμε τσανταλίνα μανταλίνα σε ένα. Πώς το λένε, ταξίδι φεύγοντας από Κέρκυρα που πρέπει να έχει 400.000 μποφόρ. Πηγαίναμε έτσι. Για κανένα δεκάλεπτο πάνω κάτω. Εκεί σηκώθηκε το αεροπλάνο. Μου έχει τύχει. Εντάξει, όχι, χοντράδα να κουνάει πολύ, μου έχει τύχει. Εντάξει. Άμα για ταξιδέψει μου, τι είναι, δεν είναι. Είναι πολλά τα. Είναι πολύ ασφαλή πάνω στα αεροπλάνα. Εντάξει, ο πιλότος έχει 200 άτομα μέσα, δεν παίρνει ρίσκα. Λέει ο αδερφέ, δεν βλέπω 100% πίσω. Υπάρχει πρωτόκολλο, δεν μπορείς να λειτουργήσεις όπως γουστάρεις. Ναι, δεν είναι. Δεν είσαι τις ταινίες που κάνουν στροφές. Και δηλαδή δεν του λες εκεί πέρα, ρίξ το ρε μάστορα, εντάξει ρε. Ναι, όλοι έτσι είπαμε. Άντε ρε. Και μετά αν πέσει, ποιος έφταιγε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Εντάξει, ταλαιπωρία απίστευτη. Και γυρίσατε Αθήνα. Ξενοδοχείο που μείνατε. Δεν πήγαμε ξενοδοχείο γιατί δεν ερχόταν κανένα λεωφορείο. Γυρίσαμε τώρα μέχρι να συνοηθούμε, μέχρι να κατεβούμε. Δεν έχει πάει 2 ώρα το πρωί, 2.30. Ψάχνουν να βρουν τώρα λεωφορεία να μας πάνε σε ξενοδοχεία. Ξέρεις, επειδή λόγω κακοκαιρίας του Ζορμπά και. Στην Αθήνα έχει Ζορμπά, αδερφέ. Είχε Ζορμπά. Είχε Ζορμπά. Αλλά εδώ πέρα τίποτα δεν και είχε. Και πώς σηκωθήκατε δηλαδή. Ξέρω εγώ τι είμαι, πιλότος είμαι. Εντάξει, τέλος πάντων, φάγαμε ταλαιπωρία μεγάλη. Τι έγινε, η ομάδα πώς ήταν στημένη, πώς ήταν, γιατί. Η ομάδα ήταν στημένη απαράδεκτα. Δεν έπαιξε απολύτως τίποτα. Συμμετείχε στη διαδικασία μόνο από το 15 μέχρι το 45-50, μέχρι που βάλει τον γκολ. Ναι. Μετά το διαχειρίστηκε άγαρμα, αλλά έγινε έξοχα η δουλειά μας. Έτσι θέλαμε ακριβώς. MVP ποιος ήταν. Δεν υπάρχει MVP, ήταν όλοι τραγικοί. Δεν γίνεται, πρέπει κάποιος να ψηφιστεί. Είναι όλοι τραγικοί. Ο Πασχαλάκης ήταν κορυφαίος γιατί ήταν καλός κάνουν αιστεία του. Ναι, λίγο πονέα τον είδα γι' αυτόν. Λίγο, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Τι. Που είχε πάρει ο. Πώς το λένε αυτός που έπαιζε δεξιά από τον Ολυμπιακό. Μπροστά δεξιά. Ο Ποντένσε ή ο Χρυσόγλου. Ναι. Ποντένσε, ναι. Μας έκανε λίγο. Μας έκανε γιατί πλευρά είχε. Θα σου πω, είναι απλό το ποδόσφαιρο. Φίλε. Δεν είναι. Πολύ κουβά. Πολύ τρίπλα γυμνά. Τραυματίζει το καντουρί. Και λένε όλοι δεν τρέχει τίποτα που θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ίσως καλύτερα. Ναι. Επειδή δεν ξέρει, ο κόσμος κοιτάει μόνο την επίθεση. Ακριβώς. Δεν κοιτάει ποτέ την άμυνα. Ωραία. Εκεί δαγκώνομαι εγώ γιατί βλέπω. Ο Βιερίνη αντεφορμέ. Ντεφορμέ. Σκασμένο. Θέλει φρεσκάρισμα. Ναι. Ωραία. Rotation. Η πλευρά στα χάφη είναι του Μαουρίτσιο. Και μπροστά. Ωραία. Ο Μπίσεσβαρ.
Το μόνο που έχει να κάνει ο αντίπαλος προπονητής είναι να κάνει υπερφόρτωση της πλευράς. Ωραία, πετάει το Φορτούνι από εκεί, πετάει το Χριστοδουλόπουλο στην αρχή από εκεί, πετάει και τον Ομάρ που ανεβαίνει όλη την ώρα. Εντάξει, και τι γίνεται? Ζήσε μάιμουνα, φάστε φίλοι. Ο οποίος ΠΑΟΚ όταν έκανε μία στις 10 αντιπιθέσεις, γιατί έτσι πήγαινε, 10 επιθέσεις ο Ολυμπιακός, μία ο ΠΑΟΚ, ήταν και αυτός από την αριστερή μεριά όπως επιτίθεται. Ναι, άρα γιατί, η δεξιά, όπως ήταν αμυντικά ο ΠΑΟΚ, η δεξιά ούτε υδρώσανε, ούτε οι επιθετικοί. Κλείνουν προς τα μέσα, εντάξει, κλείνουν. Άντε μωρέ τώρα. Κλείνουν, δηλαδή εχθές, ποιος παίζει δεξιό, Βαρελά? Δεξιμπάκ παίζει ο Μάτος με τον Λιμιό. Εκεί δεν εκτέθηκαν αμυντικά. Ναι, και ο Βαρελά δεν είναι εκεί. Δεξιό στόπερ είναι εκεί. Δεξιό στόπερ. Δηλαδή ο Βαρελά, γιατί είναι επαγγελματίας, ξέρει μπαλίτσα και ήξερε να καλύπτει, να βοηθάει. Εκείνος ο Μάτος ήταν σαν την εκκίνηση. Πώς κάθονται κάτω στα 100 μέτρα, περίμενε. Μήπως βγει τίποτα και δεν έβγαινε. Ούτε μία φάση δεν βγήκε από εκεί. Δεν βγήκε τίποτα. Δεν βγήκε και. Οπότε έβλεπαν ένα ποδόσφαιρο από το μισό γήπεδο. Το μισό πλαϊνό γήπεδο. Γενικά η τακτική ήταν αυτή. Γιατί και εμείς την ποιότητα, ναι, από εκεί την είχαμε. Από εκεί την είχαμε. Άρα κουράζονται οι ποδοσφαιριστές. Κουράζονται, δεν σταμάτα. Άντε, εσύ πόσο έτρεχες σε ένα παιχνίδι? Εγώ. 11-12 χιλιόμετρα. Τι 11-12 χιλιόμετρα? Σπριντ. Σπριντ. Σιγά βρε Μπεν Τζόνσον του Τορόντο. Σιγά. Αποκλείται να τρέχετε 11 χιλιόμετρα σε 25 άρια. Πόσες επιθέσεις γίνονται? Πόσες επιθέσεις? 90 επιθέσεις και 90 άμυνες. Για βάλτα. Το πάνω κάτω ένα είναι. Όχι. Πας επίθεση 27 μέτρα και τρέχεις πριν γιατί σε κλέψαν την μπάλα ή έκανε σουτ. 27 μέτρα. Ναι. Δεν βάζετε καλάθια ποτέ να πάτε λαό. Όχι. Λαό. Τι λαό, είδες πουθενά λαό, λαό. Περίμενε, φίλε, θα τα βγάλω. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ποδόσφαιρο. 50 μέτρα. Επί 90. Ήσουν 4,5 χιλιόμετρα αυτά. Επειδή... Και άλλα. Και άλλα 2 χιλιόμετρα 3 που τρέχεται πάνω για να βγει το σύστημα. Ποιο σύστημα, ρε, πλάκα, είσαι άμυνα. Αυτό. Τον κυνηγά τον παίκτη σου. Σιγά, ρε, τον κυνηγά. Τι σιγά, ρε. Άντε, 9 χιλιόμετρα. Για 200 επιθέσεις. Και δεν παίζετε 40 λεπτά. Παίζετε πιο λίγο. Όταν παίζαμε εμείς, παίζαμε 40. 30 παίζετε. 30. 30. Τέλος πάντων, 10 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, και εσείς τρέχατε στο παρκέ και αυτοί τρέχουν. Ο Πρίγιοβιτς πώς έτρεξε χθες? Πρέπει να έτρεξε. Πρίγιοβιτς έτρεξε. Πρέπει να έτρεξε πάρα πολύ. Αλλά... από εδώ πρέπει να πήγε μέχρι το Λευκό τον Πύργο περπατώντας και ένα σπριν το γύρισε μέχρι πίσω, μέχρι τον Μπάμπι έφτασε. Ένα σπριν. Δεν είχαμε διακριθέντα, λέω εγώ. Μόνο ο Πασχαλάκης έκανε τη δουλειά που κράτησε το 0. Όλοι οι άλλοι ήταν βοήθα Παναγία μου. Μου λένε και ο Κρέσπο ήταν καλό. Ρε παιδιά, έχω φάει 23 τελικές. Κανείς δεν ήταν καλό. Δεν γίνεται, ναι, αλλά δεν με απασχολεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά. Και ήσουν κακός. Ένα πόντο δηλαδή, ναι, να κερδίσουμε μισό πόντο. Όχι, εσύ με μισό γκολ. Μισό γκολ, κερδίσαμε μισό γκολ. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε. Εμείς το βάλαμε αυτοί. Έτυχε. Το βάλαν Μόνιτς. Έτυχε. Μόνιτς, έχουμε ξένο. Μόνιτς. Αυστριακό πρέπει να είναι αυτό. Το κερδιτσιώτικο. Μόνιτς. Βάλαμε 3 γκολ. Οι άλλοι μας βάλαν 3 χωρίς τελική. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν παίξαν καν. Η Λαμία παίζει μπαλάρα. Στα λεφτά μας πάνω όλοι θυμούνται να παίξουν μπαλάρα. Η Λαμία παίζει πάντα Δευτέρα. Τι μέσον έχει? Και τι καλό είναι αυτό. Και την προηγούμενη εβδομάδα Δευτέρα παίζανε. Δεν είναι καλό γιατί από Σαββάτο σε κλειδώνουν μέσα. Δεν μπορεί να βγει ο αθλητής μια βόλτα. Και Δευτέρα σήμερα. Και Σάββατο απαγορεύεται να βγεις. Όχι. Δε. Ναι, ρε. Να βγεις στη Λαμία απαγορεύεται γενικά γιατί δεν έχει τίποτα να βγεις. Ναι, αλλά όπου και να πας θα το πάρουν, θα το μάθουν στο δευτερόλεπτο. Ναι. Οπότε χειρότερη μέρα για να παίζεις είναι. Δευτέρα. Κάτι μέρα. Και αυτό είναι το μύθο τώρα, δεν μπορείς να βγεις. Ωραία, και κάθομαι σπίτι. Γιατί να μπορείς να βγεις? Να πρέπει να βγει ο αθλητής. Μα δεις, πρέπει να βγαίνει. Εννοείται. Δηλαδή είμαι σπίτι, αγόρι μου, και παίρνω τέσσερα call girl. Τέσσερα πουλιά. Ναι, και τα λέω. Έλα εδώ, Ματίνα, Τασούλα, Τούλα και ξέρω εγώ. Έλα να βγάλουμε κανένα γούστο. Ναι. Και έχω τέσσερις όλο το βράδυ. Τι θα είμαι, φρέσκος το πρωί? Γιατί, τι κουράζει? Εγώ. Εγώ σίγουρα κουράζομαι, αλλά δεν είναι και το θέμα. Δεν είμαι αθλητής εγώ. Μόνο το 4 που είπα σαν νούμερο κουράστηκα. Ναι, όχι. Ναι. Nice. Δηλαδή τι να δω, 2 λεπτά για την κάθε μία. τι θέλω να σου πω. Άλλη ψυχολογία, εξαδερφέ, άλλη ψυχολογία. Άλλη ψυχολογία, άλλη ψυχολογία. Είμαστε σε καλό momentum. Έχουμε, χωρίς να παίξουμε τίποτα, έχουμε πάρει 5 μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι και η ομάδα, φίλε.
Ναι. Να κερδίσεις και εκεί που δεν μπορείς. Όχι, αυτό είναι αποδοτισμός. Θα κερδίσεις παιχνίδια επειδή είσαι καλύτερος. Θα κερδίσεις παιχνίδια επειδή τα διάβασες καλύτερα χωρίς να είσαι καλύτερος. Θα κερδίσεις παιχνίδια που είσαι πιο έξυπνος στη στιγμή. Στις κρίσιμες στιγμές. Και θα πρέπει να βρεις τρόπο να κερδίσεις και παιχνίδια όταν είσαι κακός. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ, άμα μπορέσει. Τώρα με όλο αυτό που γίνεται από την αρχή της χρονιάς με τις επιδόσεις που έχει και παίρνει αποτελέσματα χωρίς να παίζει. Μόλις αυτή η ομάδα δέσει, γιατί και ακόμα δεν έχει δέσει. Δεν έχει ρυθμό, ρε. Χημεία, δηλαδή δεν είναι ο ένας με τον άλλο με κλειστά μάτια. Χημεία έχει, ρε Γιάννη, δυνάμεις δεν έχει. Δεν υπάρχει, δεν έχει δυνάμεις, ρε φίλε. Δεν έχει, ρε φίλε. Δεν από προετοιμασία. Τώρα ξεκινάει. Δεν έχει προετοιμασία. Στο ξύξε τις προάλλες. Δεν κάνουν προετοιμασία πλέον. Η προετοιμασία είναι. Δεν λέω τι πόσα χιλιόμετρα τρέχανε ή τι πόσα βάρη κάνανε. Προετοιμασία είναι αυτό. Πώς τους κάνεις τους άλλους να βρίσκονται με κλειστά μάτια. Η ίδια ομάδα είναι, με πες. Μόλις ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κάνει επαγγελματικές νίκες, τι σημαίνει αυτό. Η Τσέλσι πώς ήρθε εδώ πέρα. Ήρθε με χίλια πρώτα, πρώτο τέταρτο, έβαλε τον γκολ, μπαπ, κράτησε. Και λένε 80-20 η κατοχή της. Αυτό είναι επαγγελματική νίκη. Μόλις κάνει και ο ΠΑΟΚ αρχίζει και παίζει έτσι, πλέον δεν υπάρχει δεύτερος, όσο πάει μετά. Όσο πάει. Κοίτα, χρόνια λέω. Υπάρχουνε... Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός για μια δεκαετία. Το ένα να πάρουμε, Γιάννη. Μόλις πάρουμε το ένα, φίλε, μετά σου φεύγει όλο το βάρος. Μεγάλη απόκρουση, πω πω τι έβγαλε. Μεγάλη φάση για την Ξάνθη. Ο τερματοφύλακας που δεν ξέρω ποιος είναι της Λαμίας, κάνει διπλή τεράστια απόκρουση. Ο άγνωστος Χ. Κοίτα τι έβγαλε. Πω πω πω. Είναι 0-0. Ω, δύσκολο. Όχι, κόλλησε μπάλα κάτω, ε. Ναι. Και δεν το έκανε σε πρώτο χρόνο της Γκάλας, μετά στην Παναφόρα. Σου λέει, είμαι άυπνος, είμαι ταλαιπωρημένος. Είπε ότι δεν βλέπεσαι. Όχι, μου λέει, ακούγησα τον Καρά. Ναι, ναι. Ναι. Και είναι χειρότερος του Καρά εμφανισιακά, να τα λέμε όλα. Όχι, φρεσκαδούρα σήμερα. Τι φρεσκαδούρα εσύ είσαι. Πρισμένος από τον ύπνο. Γιάννη, είναι αυτή η φρεσκαδούρα, φίλε. Άμα δεν τρώω το φαΐ μου, παίρνουμε FaceTime. Χορηγούς. Χορηγούς. Spa Privé. Κολέτη 24, δίπλα στο Γουάς Σαλόνικα. Ο οποίος να με περιμένει μετά, γιατί τέτοια ταλαιπωρία δεν υπάρχει. Δεν είμαστε και τζόβενοι τώρα 20 χρονών. Από 20 χρονών πώς θα αντέχαμε, ρε. Παίζαμε προπόνηση, βγαίναμε, γυρνάγαμε, ξενυχτάγαμε. Τέλος πάντων, χαμάμ, τζακούζι, μασάζ. Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο Μάν Σαλόνικα, όπως είπαμε, 5:30-5:80. Εκείνη ο κύριος Κώστας για ωραία, πώς το λένε, deal με σάουνα, με όλα αυτά. Φτιάξε ένα ωραίο πακετάκι, πας και ξεκουράζεσαι. Λιώνεις. Λιώνεις τελείως. Και Γιάννης Μαλλιάς. Μαλλιάς, φίλε. Ο οποίος έχει κάνει... Έχει αλλάξει μαγαζί, χώρο. Χώρο, πήγε Σταυρούπολη στην γειτονιά μου την παλιά. Ναι, Νικομιδίας 11. Και γυναικείο, δηλαδή τώρα παίρνεις και την κοπέλα σου, παίρνεις τη γυναίκα σου. Την παράνομη σχέση σου. Την παράνομη σχέση σου. Εντάξει, ξέρεις, μπορεί να τη στείλεις και πες, έλα Γιάννη. Ναι, καθαρίζω. Θα περάσω εγώ, ναι, κάναμε το σύμμα. Ναι. Φίλε, να σου πω κάτι. Μία από τις πρακτικές που υπάρχει σε αυτό τις παράνομες σχέσεις είναι το πρωί φεύγοντας. Αφήνεις το κομμωτήριο ένα 50 λεπτό για το κομμωτήριο. Το έκανες ποτέ αυτό. Ναι, ρε. Τι 50 λεπτό. Εντάξει, τι θα κάνει, ρε φίλε, μεταμόσχευση κεφάλου. Την νύχια. Την νύχια, δεν είναι μαλλιά τραβούσα, τα νύχια θα πληρώσω. Όλα, όλα. Χαλάνε τα νύχια. Εύκολα. Παλιά τότε που είχαμε πάνω από 8 λεπτό. Τότε που δουλεύαμε 15 λεπτά, 20 λεπτά. Τότε. Τώρα είμαστε βετεράνοι. Μόνο τώρα προβλέψεις κάνουμε, παιδιά. Πώς θα πάει ένα παιχνίδι. Ναι, αλλά αυτό σε μεγαλώνει, ρε Σταύρο, τώρα. Άμα το αφήσεις αυτό, μάλλον άμα το γυρίσει τελείως το κάρμα, Νταλάι Λάμας και τέτοια, θα γεράσεις. Όχι, ρε. Θα γεράσεις. Μην το. Απόλαυσε το τώρα μια δεκαετία μέρες τώρα. Ναι, ναι. Και κόψε το. Γιατί άμα σε μπει στη χαζομάρα, αφήσει το κεφάλι. Θα αρχίσει να βγάζει άσπρες τρίχες, θα το παίζει φιλόσοφος και τέτοια. Δεν έχει τρίχες εδώ, Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε. Συνεχίζεται το υπερθέαμα στο Λαμία Ξάνθη, το οποίο παίξαμε χ και έχουν βγάλει τον καλύτερο του σε αυτή, αυτό και οι δύο ομάδες σε παιχνίδι που κανονικά θα είχε. Καλύτερο του σε αυτή. Αυτή, ναι. Ναι, εδώ δεν ήμασταν Δαλάι Λάμα, αν και χ το παίξαμε, στο χ είναι ακόμη, αλλά είμαστε σίγουροι θα γίνει κέντα μέχρι το 90. Στο 84 μπαίνουμε. Θα μας κάνεις live. Θα κάνουμε ένα live τώρα. Live, φίλε. Γιατί...
Δεν πιάνει εδώ πέρα. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Τι να πεις και τι να κάνεις. Στούντιο είναι αυτά. Λίμπερο εδώ, κορυφαία. Τι γίνεται, πού μας, σε ποιο τέτοιο, σε ποιο μας δείχνει. Instagram ρε φίλε. Instagram, Insta story. Insta story. Δείξε το στήθος σου, το στήθος σου δείξε. Instagram ambassador, είσαι Instagram. Είσαι makeup artist. Με τις γκόμενες τι είσαι. Γίνεται. Πολύ, είναι θεαματικές φίλε. Δηλαδή... αισθητικός. Τι κάνεις, αισθητικός. Έτσι λέγεται, έτσι προφέρεται. Ναι. Όπα, πάρτο αυτό. Όπα, παραλίγο το αυτογκολ. Μόνοι τους. Σου λέω τώρα, ναι. Έχει γίνει γάγρενα πλέον. Μπράβο, Γιάννη. Όπα, πέναλτι, το πρώτο υπτάμενο Insta story της ιστορίας του Insta story. Πέταξε το κινητό του Γιάννη. Συμβαίνουν αυτά. Έλα, πριν την προηγούμενη εβδομάδα το έβαζες. Τώρα τι ξαφνικά, Αλτσχάιμερ, τι. Εγώ. Ναι, για βάλω το λίγο. Μπορείς, Γιάννη, μπορείς. Κούνα την τηλεόραση λίγο. Πολύ ωραία. Δείχνει μόνο εμένα για καλή σου τύχη. Ναι. Μπάσκετ τι γίνεται φίλε? Μπάσκετ όλα καλά. Όλα τελείωσαν καλά, τι? Τα πάντα, ξεκινάνε Τετάρτη. Τετάρτη τι ξεκινάει, Champions League ή κύπελο? Κύπελο, κύπελο. Εμείς παίζουμε με τον Πανιόνιο εδώ, ε. Πανιόνιο. Δεν θα πάμε κάτι τελικό μετά από 125 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν το είδα το πρόγραμμα. Για βάλ το πότε κύπελο. Παίζουμε με για Πανιόνιο. Για να το βρει. Πότε παίζουμε με Πανιόνιο. Μοσχοβίτης θα είναι stand-by, περιμένει, θα ρωτήσω. Ναι, μας ακούει. Πάντα ακούει ο Μοσχοβίτης, ε. Πάντα ακούει. Πάντα ακούει και κάνει πως δεν ακούει. Εντάξει, κοίταξε, ξεκινάει η χρονιά, τα επίσημα παιχνίδια. Και άλλη προσθήκη ο ΠΑΟΚ, άλλον ένα κοντό παίχτη. Ενώ για τις κοντέ, πώς το λένε. Αυτούς τους μίζερους που δεν πρέπει να παίζουν στο άθλημά μας. Πες τα, Γιάννη μου. Με τις κοντούρες, πήρε τον Νότα Παπαντονίου. Ναι, αυτή ο είναι κοντή. Ωραίος, είναι αλυτάκος, είναι μπασκετικός, ωραίος. Πρώτα απ' όλα είναι ο άντρας Ιωάννας Τούνη που είναι φίλοι μας, άρα στηρίζουμε Παπαντονίου. Α, είναι και γαμπρός. Είναι και γαμπρός. Πώς ήρθε, πριν ή τώρα. Και κάποια άλλη φίλη μου είχε γκόμενα αυτός. Είναι γαμπρός, είναι. Ποια, κάποια ακόμα είχε, δεν θυμάμαι. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν, οι παίχτες πάντα ήταν γαμπροί. Σιγά βρε, Δον Ζουάν, σιγά. Πάντα ήταν γαμπροί. Σιγά βρε. Να το ξέρεις αυτό, εντάξει, εσύ σιγά. Τώρα... Ο Πέτζα τι ήτανε, μπροστά του δεν έβλεπε. Ο Πέτζα, ναι. Μέχρι να φύγει για την Αμερική. Που εκεί μαζεύτηκε εννοείται, ναι. Εκεί μαζεύτηκε. Ναι. Ξαναπλώθηκε μόλις άρχισε να γίνεται γνωστός. Γιατί στην αρχή δεν ήταν καθόλου διάσημος, ξέρεις, δεν ήταν... Δεν τον ξέρανε. Δεν τον ξέρανε, μόλις έβαζε τις τρυποντίες και μαθεύτηκε και σκάσαν τα συμβόλαια. Μετά γνώρισε τη γυναίκα του και εντάξει. Και μετά γνώρισε τη γυναίκα του. Σβήσαμε. Και μετά γνώρισε τη γυναίκα του. Σβήσαμε. Πολύ ωραία η τοποθέτηση σου, Γιάννη. Ξεκάθαρο, εννοείται. Ο Παπαντονίου είναι καλός. Καλός. Έγινε πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Εντάξει, αμυντικός παίκτης, αλλά έγινε από τα λάκια του. Αυτός και τι γίνεται, δεν τον είχαν εμπιστοσύνη. Αυτός είχε εμπιστοσύνη. Δεν ήταν, λες, δεν τον παίρνω αυτό για βασικό. Και πάντα μέσα περνούσε λίγο κανένα 2-3 μήνες, πάντα έπαιζε βασικός. Είχε ρόλο. Είχε ρόλο και έπαιζε και καλά. Μα κάλφωσε καλά στο παιχνίδι και με το Φάρο. Αυτή την ομάδα που έχει αλλάξει 30 έδρες και πάντα μας κερδίζει σε όποια έδρα και παίζει, ναι. Και εμείς τι τον πήραμε, τώρα επειδή χτύπησε ο Γκος, να υποθέσω. Τον πήραμε για ένα μήνα. Ξέρεις, και... μηνιαίο συμβόλαιο. Καλά, θα τον μήνα, ξέρεις, NBA. Ουδέν μονιμό του. Κοίταξε, ο Αθηναίος. Δεν είναι 100% καλά. Ο Γκος. Δεν είναι, μόνο πήρε το περιστέρι τη προάλλη. Εντάξει, φίλε, ήταν και. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ. Ξέρεις τι πιστεύω. Ότι είδε λίγο ο Παπαθεοδόρου τι γίνεται και χρειάζεται ένα πιο αμυντικό γκάρ. Έτσι πιστεύω. Ναι. Ναι. Δηλαδή ο Βίλιαμ δεν είναι ακόμα. Εντάξει, δεν είναι και ο γκόλιθος τώρα στην άμυνα. Είναι σκύλο του πολέμου, φίλε. Θα κάνει μανούρα, εκεί θα πάει να ανακατευτεί με τους μαύρους, θα τους τρικλοπολιές. Δεν είναι κομμάτι του αθλήματος του να κάνει κάτω τα παιχνίδια. Κάναμε καριέρα με αυτό. Και το ξέρουμε, γι' αυτό. Με το δεξί τέλειο χουκ μου, μία κίνηση. Μια προσποίηση πηδάγανε τα.
Λέτε, τα μαυράκια έκανα έτσι, ντάκ, τρακέρανα μεταξύ τους, καλάθι και φάω. Όχι, και γέλαγα μετά. Ναι, εμείς, εγώ θυμάμαι παραδείγματος χάρη μια εποχή στο ποδόσφαιρο που σε συγκεκριμένο παιχνίδι λέγαμε τους παίκτες ξύλο στο πεντάλεπτο. Ξέρεις ότι είχα ειδική. Mm. Εγώ έπαιζα εθνική ομάδα για αυτό το λόγο. Τι εννοείς, για να κάνεις το παιχνίδι. 100%. Ναι, ωραία. Μίλαγαν οι προπονητές. Πες μου μια οδηγία ανάλογη που σου έχουν δώσει. Ο Βασιλακό, τον Καπαγέρο, το θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι τον Καπαγέρο. Ζει ο Καπαγέρο. Όχι, όχι, πέθανε πριν πολλά χρόνια. Σε όποιο ευρωπαϊκό παίζαμε. Ναι. Εθνική ομάδα, επίσημο αγώνα. Ναι. Ο Βασιλακόπουλος καθόταν δύο σειρές πίσω από τον πάγκο. Δηλαδή, ναι. Ήθελε να είσαι λίγο πιο ψηλά από το, να βλέπει το, από τον προπονητή. Ναι. Και έστειλε τον Καπαγέρο, το συγχωρημένο. Μίλαγε τώρα, τι να σου πω, ο Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Έλεγε, αφού τους είδα κάνεις αυτό, εγώ ξέρεις. Όλοι, ναι, όλοι οι προπονητές, ναι. Και ξέρεις, με έκανε ο Καπαγέροφ. Γιαννάκη, Γιαννάκη. Φωνούλα. Γιαννάκη, Γιαννάκη, Γιάννη, έλα εδώ. Τώρα μιλάει ο προπονητής, μιλάμε δύο λεπτά που έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Ναι. Και μου έκανε έτσι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Είπε ο πρόεδρος, το Φετίσοφ. Το θυμάσαι το Φετίσοφ. Πώς δεν θυμάμαι, παιχτάρα. Κύριε Πέτρολο, αυτός είναι τριάρι, εγώ είμαι τεσσαροπεντάρι. Είπε ο κύριος Γενικός. Είπε ο κύριος Γενικός. Το Βασιλακό μου το φωνάζουν Γενικό. Βέβαια, Γενικός. Τότε με το Πασό και αυτά. Με το Πασό όλοι γενικοί. Έμπαινα μέσα, παίζαμε το 3. Εγώ πήρνουν να έρθει η άμυνα. Με το που πέρναγε ο Φετίσοφ ή ο κάθε Φετίσοφ από δίπλα μου, ξεκινάγα τη μανούρα και. Είχα ρόλο. Είχες στην ρόλο. Εθνική ομάδα έπαιζα και έκανα αυτό. Ναι, ο Παπαντονίου το κάνει αυτό. Ο Παπαντονίου το κάνει. Και δεν χρειάζεται να τον πεις. Είναι... Πήγαινε στον καλάθι και φτύστονα. 30 τεχνικές ποινές. Δηλαδή, άμα βγει ο καλάθις, αποβληθεί. Ναι. Και αποβληθεί και ο Παπαντονίου. Μια χαρά. Ποιος χάνει. Ο Παθαϊκός. Ο Πάοκ, βέβαια. Κοίταξε, δεν είναι. Είναι και μαγκάκι, είναι. Είναι διαφορετικός από αυτούς που έχουμε. Εγώ πάντα συνθέτω χαρακτηριστικά, να ξέρεις. Αυτή είναι η δουλειά μου. Με ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά. Τι δουλειά, τι κάνεις δε μαύρε, τι κάνεις δε μαύρε, απεθάνουμε, αμένουμε στον τόπο. Καθυστερήσεις ψαράκι κεφαλιά στην εστία, προς την εστία του ο Καμαρά, κόρνερ. Ας το έχεις για λίγο. Έπρεπε να το κάρφωνε. Έτοιμος ήταν. Και πω. Καλό ήταν, τι, πολύ ήθελε. Τι είναι, 2 εκατοστά στην κασίδα, είναι, να μην έχετε μπεσίρι, να πάει γάμα. Πολύ θέλει. Εκεί, σαράχνες. Κόρνερ, η εξωτική Λαμία, διώχνει η ιστορική Ξάνθη. Τσαφ από το ζώο που θα πρέπει να διώξει. Μένει μπάλα εκεί. Έτσι πρέπει να γίνεται η μετάδοση. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται. Τα λέω χρόνια, ναι. Δεν με ακούει κανείς. Δεν σε αφήνω. Σέντρα, τώρα. Πρώτο δοκάρι διώχνει, πάρει σε αντίπαλο πάνω. Βόδι. Εχθές γιατί δεν έκανες μετάδοση. Γιατί είχα ένα πρόβλημα προσέγγισης του σταδίου. Ναι, έχω ένα θεματάκι εκεί. Μπούμ. Τώρα δεν έπρεπε να το σουτάρει αυτό. Όχι, γιατί θα πήγαινε η μπάλα στην. Πώς το λένε, στην άμφισα. Πιστεύω ένα στα 30 σου είναι αυτό. Ένα στα 500 πρέπει να είναι αυτό. Έτσι όπως ήταν. Ναι. Offside. Μπράβο, πάλι καλώς είσαι. Μπράβο, Αναστασία, αγόρι μου. 2,5 λεπτάκια για να κλειδώσουμε το χ. Αγωνία στα στούντιο του Λίμπερο κατά 7,4. Τρία και είναι. Ε? Τρία και. 4 έδειξε. Offside ξεκάθαρο. Αυτό όταν είσαι καλαφλός, πώς φαίνεται η κασίδα ότι προεξέχει. Άσε λίγες τρίχες. Ναι, αφού γυαλίζεις. Στα έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Ναι. Ναι. Δεν είναι, φαίνεται, ρε. Ξεχωρίζει η κασίδα. Ξεχωρίζει η κασίδα και το μαλλί του Μπίσεσβαλ. Στο ποδόσφαιρο είναι φυσιολογικό μαλλί. Όχι εμείς είχαμε μαλλί στον κόλο και δεν γλιτώναμε κάρτα ποτέ. Είναι και αυτό. Δεν γλιτώνεις κάρτα ποτέ. Ρε. Ό,τι έκανες θα θυμόταν. Μετά εσύ το έκανες πάρτινα. Φσάιτ. Δεν το έδωσε. Το είδες αφού δεν το έδειξε. Φσάιτ ήταν. Τέλος πάντων, 2 λεπτάκια ακόμα υπομονή. Δεν πιστεύω. Πάντως συνεχίζουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχουν αλλάξει που κλωτσάγαν τις μπάλες out 200 μέτρα μακριά. Τώρα έχουν και άλλες μπάλες και αμέσως γίνεται το αράκ. Γίνεται αράκ. Νομίζω ότι μέχρι να πάνε να πάρει θα έχουν γυρίσει οι άλλοι. Και επίσης αυτό που δεν ξέρουν οι ποδοσφαιριστές, παίζουμε με ξένο διαιτητή. IQ. Άκου, θα σου πω εγώ. Δεν διαβάζουν καθόλου το παιχνίδι. Παίζουμε με ξένο διαιτητή χθες. Ναι. Και στην πρώτη φάση, στην επαφή ζητάει φάουλο. Ζητάει φάουλο πέργα στην πρώτη φάση. Δεν το πήρε ποτέ. Και το επόμενο δεν πήρε γιατί τον αγριοκοίταξε. Όχι, δεν επιχείρησε να πάρει άλλο μετά. Ναι. Κοίτα, ωραίο. Δω τι έγινε. Κλωτσικά είναι αυτό. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, καμάρι της Γουαδελούπης. Μπράβο. Μπράβο.
Ωραίο το έκανε, ωραίο. Ωραίο τσαλιμάκι. Είδες που το σφίχτησε εδώ, είχε IQ. Αλλά ο άλλος είχε τα ξύματα. Για ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο που είναι ένας Λάισμαν με παντόφλα και με κινητό, τον είδες? Όχι δε. Ναι. Είναι ένας με το σκαρπίνι στην Αγγλία, Θεός. Όχι, εδώ στην Ελλάδα. Κάπου τώρα σήμερα το βγάλανε. Με, σκαρπί, με παντόφλα και το κινητό στο χέρι, Λάισμαν, και τρέχει. Όχι τρέχει, περπατάει. Άντε, λήξτο. Κάτσε με φάμε φσάιτ. Μπράβο, υποπτάρα μας, υποπτάρα. Κυνηγάν τους Έλληνες διαιτητές. Δροπή. Τώρα μετά ο Άρης, πάω Κάρης, ξένος διαιτητής. Αυτοί ζητήσαν ξένο. Καλύτερα. Δεν υπήρχε κανένα φσάιτ. Παλίκαρος ο υπόπτης. Πίσω από το κέντρο ήταν. Παλίκαρε, το πιάσαμε το χι. Έλληνες διαιτητές, καλά. Ρε. Δεν παίρνουν ψωμί. Ουστ, ουστ. Τι έκανε τώρα αυτός. Πού πας, αγόρι μου, τέτοιες ώρες. Άντε, δείξτε και 51 είναι, όχι, μην το φάω τώρα. Το έβγαλε. Κόρνερ. Ενώ έχω συμπληρωθεί τα 4 λεπτά. Άντε, ρίξτε τώρα, αγόρι μου τώρα. Τι είπα, παιδευόμαστε. Άμα σκάει μπάλα μπροστά στο είναι δύσκολο. Φυλακά, ό,τι χειρότερο, ε. Είναι δύσκολο. Γιατί δεν ξέρεις, είναι χορτάρι, αγόρι μου. Πόσο βρεγμένο είναι. Είναι βρεγμένο χορτάρι. Είναι... Όχι, ότι είναι φάλτσα που λένε πολλοί. Όχι, όχι. Βάζουν φάλτσα, σιγά μπάλα. Δεν ξέρεις τι ύψος θα πάρει μπάλα στο σκάσιμο. Εκείνη το πρόβλημα. Δόλια, φύγαμε για τελικό. Όχι, δείξτε τώρα. Σύχαμα. Καλημέρα σας. Το έλεξε πάλι καλός είσαι. Είπα άσχημο πράγμα για σένα. Απορώ το γιατί. Οι ξένοι διαιτητές. Έτσι πως πάει το έργο. Μόνο ΠΟΚ παίζει με ξένους διαιτητές. Άλλες ομάδες δεν θέλουν, ε. Όχι, θα παίξει το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός της Κυριακής. Τώρα είναι. Γίνεται ένα χι, ωραίο χι αυτό. Πόπο αυτό το χι, φίλεξε. Είναι το χι, έτσι το βλέπω. Μακάρι. Είναι η μισό πρωτάθλημα να μάθει χι αυτό. Να ξέρεις. Ένα ωραίο χι. Αν έρθει χι αυτό. Και ξεφεύγουμε τελείως. Ναι. Και μετά. Δεν τελείωσε, αλλά είναι η ψυχολογία μετά. Ναι, δηλαδή ναι. Τελικά έχουν δίκιο. Τελικά έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Τελικά, αυτό το συν 2, ρε φίλε. Ναι. Αυτό το συν 2 αν είχαμε. Το μείον 2 από πέρσι δηλαδή. Ναι. Αν είχαμε αυτό σήμερα. 5 στα 5, κάπου διάβασα ότι πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Κάναμε 5 στα 5. Και τώρα έχει 6 στα 6. Την ώρα που σκοράρει η ιστορική Αντάνα Σπορ. Έχουμε και έλεξε η Λαμία 0-0. Να το κυκλώσουμε αυτό. Να το κυκλώσουμε. Το ιστορικό σημείο αυτό. Το πρώτο χ που βγήκε στην αγωνιστική, αυτό το έπαιξα. Ναι. Δεν είχε βγει χ. Ζαλίστηκα. Δεν μας βρήκε. Τώρα έπαιξε 25 και μου δίνει 60. Να τα πάρω, όχι. Όχι, ντροπή. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν... Πάντως ευτυχώς δεν το έχω αυτό με τον τζόγο. Γιάννη, αν είχε εσύ με τον τζόγο. Θα δίναμε ραντεβού στο σπίτι σου στο Παγκάκι. Άστο καλύτερα, αγόρι μου. Δεν είναι όλοι για τζόγο. Έξι, δεν είναι. Αυτό θέλει πάντως και λίγο. Πάντως να σου πω κάτι. Το στοίχημα δεν είναι τζόγος. Το στοίχημα είναι πρόβλεψη αγώνα. Είναι, είναι το προπό. Ναι, ναι. Είναι κάτι που θέλει σκέψη, θέλει διάβασμα, θέλει προϊστορία, θέλει όλα. Για μένα δεν είναι, σίγουρα δεν είναι ρουλέτα. Ναι, δεν σίγουρα είναι ρουλέτα, δεν είναι τζόκερ. Είναι εκείνο... Ναι, σου δίνει ευκαιρία να ρισκάρεις όσο εσύ θέλεις. Ναι. Εντάξει, εμένα δεν με αρρωσταίνει, δηλαδή δεν θα πάθω κάτι αν δεν παίξω. Ναι. Ο τζόγος, τώρα παραδείγματος χάρη, όσοι ξέρω εγώ που παίζουν ρουλέτα, κοιμούνται και ξυπνάνε για να παίξουν ρουλέτα, σε αρρωσταίνει. Αυτοί κοιμούνται και βλέπουν, είναι, βλέπουν στροφές, κανονικά, τόξα. Ο φίλος σου κανονικά εντάξει, τώρα, το έχει ελαττώσει αφάνταστα. Ξέρεις δηλαδή, ότι τον, η ώρα... 2 με 3 που κάνετε εκπομπή είναι, ξέρεις, ώρα αιχμής για αυτόν. Είναι... Ναι. Και τον έχεις φέρει εδώ και έχει ρημίσει λίγο. Ναι, ρε, ναι, ναι, χαρά ναι. Του είναι. Δεν μπορεί να πάει πρωί. Στο μεταξύ. Γιατί άμα μπει μέσα και δεν ξέρει τι ώρα θα φύγει. Άστο, όχι. Πάει μετά. Ο, δεν πάει. Τάκοψε. Τάκοψε. Ναι. Άντε. Αυτό αναιρέθηκε. Εσύ και ο Γκάλης. Ναι, αυτό αναιρέθηκε. Αυτό απαγορεύτηκε. Όντως αυτός ο φορτιστής πολύ δυνατός είναι, ρε φίλε. Είπα εργαλείο. Από πού το πει, Κινέζος? Μην αντιναχτεί κανένα κινητό. Όχι, ρε. Ρε φίλε, το βάλα πριν 5 λεπτά και από 5% πήγα 45. Ναι, σου λέω είναι εργαλείο. Το πήραμε από μαγαζί. Από μαγαζί? Από μαγαζί. Αφού το πήγες από μαγαζί, ωραία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο break. Το δεύτερο break. Να μιλήσουμε σαν άνθρωποι μετά για όλα όσα έρχονται. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Πάει Ευρώπη.
Ο Ολυμπιακός παίζει με Μίλαν. Ναι, δεν υπάρχει Μίλαν, να ξέρεις. Τι δεν υπάρχει, ένα 4 που γονάτισε. Δεν υπάρχει Μίλαν. Εντάξει, έχει Ευρώπη. Έχει και καλό Champions League τώρα. Έχει Champions League αύριο, φίλε. Να στηθείς αύριο 2 με 3, να πάει στη δική τρία στήλη. Ναι, ναι, δεν πάω στο προπό. Θα επενδύσω εγώ 20 ευρώ πάνω σου. Εντάξει. Ωραία. Και θα πω ότι αυτό το κουπόνι είναι για το Γιαννούλη. Ξέρεις ότι. Τι. Πριν μερικά χρόνια. Πρακτορείο, προπό και τέτοια. Έδωσα φαΐ σε πολύ κόσμο. Με τις προβλέψεις μου. Και θα σου το αναλύσω μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα. Είχες προποτζίδικο, δεν είχες. Ναι. Πάμε μετά το διάλειμμα. Πάμε μετά το διάλειμμα. Να είμαστε πάλι πίσω. 5η 4 Οκτωβρίου στις 10 ο Λίμπερο 107,4 σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου στο Regency. Ακόμα μιλάμε για να πιούμε εκείνο τον καφέ. Αλλά έτσι είναι. Οι μεγάλο επιχειρηματίες και τα μεγάλο στελέχη, Γιάννη μου, έτσι είναι. Βέβαια. Πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς του Λίμπερο 107,4. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο περιόριστη μπύρα. Η είσοδο στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο. Ο επίσημος χορηγός της ΠΑΕΠΑΟΚ, το Regency Casino Θεσσαλονίκης, FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Ωραία. Πώς προσκλήσεις? Όποιος στείλει μήνυμα, κερδίσει. Όποιος στείλει μήνυμα. Α, όποιος στείλει μήνυμα. Όποιος στείλει μήνυμα να κερδίσεις. Να πας να δεις το Regency με τα παιδιά το παιχνίδι. Ωραία, ωραία. Πώς έβγαζε λεφτά. Τι έλεγες πριν στο διάλειμμα, στο προποσίδικο όταν είχες. Ναι, όταν είχα το προπό, είχα στο Μαρούσι στην Αθήνα και ήταν ακριβώς από πάνω. Ναι. Ήταν η... ο σύνδεσμος του Παναθηναϊκού. Σύνδεσμος του Παναθηναϊκού, του Μαρουσίου, θύρα 13. Mm-hmm. Οι οποίοι κατεβαίναν φορτωμένοι κάτω πριν από αγώνα. Ναι. Ξέρεις, έτοιμα τα παλικάρια. Όλο μαγκιά, ναι. Ναι. Και λέω, μάγκες, θέλετε να βγάλετε λεφτά. Τα μ' ακούστε. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Δεν παίζουμε νίκη-νίκη. Ναι. Πάμε με τους προπονητές. Ναι. Ποιον έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός? Τον Πεδουλάκη. Ναι. Ο Πεδουλάκης. Σαν προπονητής, σαν στήσιμο ομάδα, σαν αυτό, τι έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια? Ήταν στο Περιστέρι. Ναι. Το Περιστέρι ήταν μια μεσαία ομάδα από τέταρτη μέχρι 8η. Την εκεί πέρα... Ναι. Έπαιζε, καλή ομάδα, με λεφτά τότε, ξέρεις, καλούς ξένους, Πεδουλάκης προπονητής. Ο Πεδουλάκης θέλει ή να χάνει ή να κερδίζει 2-3 πόντους διαφορά. Δηλαδή θέλει το παιχνίδι, θέλει να, κλειστώ, ναι. Θέλει να είναι πολύ κλειστό το παιχνίδι. Ναι. Θέλει, ας πούμε, το παιχνίδι να πήγαινε γύρω στους 65, maximum 70 πόντους. Να κρατάει τον αντίπαλο εκεί. Δηλαδή με μεγάλες επιθέσεις, με στατικό μπάσκετ 5-5, δηλαδή χωρίς να τρέχουν, να ξεφεύγουν, να μπαίνουν εύκολα καλάθια και να ανεβαίνει το σκορ. Για να μην χάνει με 20 πόντους, αυτό ήταν, φοβότανε. Ναι. Έχει πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά αυτό μέσα δεν αλλάζει. Όχι. Δεν αλλάζει. Είναι η φιλοσοφία ταυτότητα. Ναι, είναι η φιλοσοφία. Ελάχιστοι προπονητές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσονται ανάλογα με τον μπάτζετ τους. Ο Παναθηναϊκός με τον Πεδουλάκη ήταν, αν θυμάμαι τώρα έτσι σε ένα που είχα κοιτάξει τότε τα στατιστικά, ήταν 12 πόντους κάτω από την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Ίδιες νίκες, ίδιες ήττες, ξέρεις, πάνω κάτω. Αυτό ήταν. Οπότε τους έλεγα, θα παίζετε, πόσο είναι το under. Έλεγα, ξέρω εγώ, 148. Under. Όλα under. Και πράγματι όλη η χρονιά, μέχρι και που έπαιζε Παναθηναϊκός Ηλυσιακός, έβαζε 100 πόντους ο Παναθηναϊκός, έβαζε, έτρωγε 40. Δηλαδή μέχρι και αυτό ήταν όλα under. Δηλαδή τώρα που ο Πεδουλάκης πήγε στο Περιστέρι, να περιμένουμε σφιχτό. Θα είναι υπερσφιχτός. Δηλαδή μετά από ένα μήνα που πλέον οι ομάδες θα έχουν παίξει και τα επίσημα παιχνίδια και θα έχει μπει και η φιλοσοφία τους στους παίχτες. Και παίζαν τα παιδιά. Ναι. Εντάξει, ήταν και κάτι άλλο που εννοεί να τους κερδίσουμε 30 πόντους και βαράγανε. Αλλά
Εγώ το έπαιρνα, ξέρεις, δηλαδή, που με ρωτάνε συνέχεια συμβουλές και πώς το βλέπω και τι κάνω για όλα τα μπασκετικά. Εγώ τους απαντούσα πώς μας έκανε scouting για να κερδίσουμε, ξέρω εγώ, μέσα στην Μπαρτσελώνα. Πρέπει το σκόρ να πάει στους 65 πόντους. Άμα θες να κερδίσεις μέσα σε μια ομάδα που μεσαία, πρέπει να πας πιο πολλούς πόντους. Δηλαδή πας για μεγάλο σκορ. Και έτσι, και είχα ποστό πάνω από 90% εννοείται. Τιμωρία τους έχουν τους προπονητές εδώ στην κλήρωση, στην παρουσίαση του πρωταθλήματος. Ούτε διαφήμιση, ο Μπιάνκι της ΑΕΚ. Α, της ΑΕΚ είναι αυτός. Ναι, με ήθελε αυτός, ήταν στο Μιλάνο και μου είχε κάνει πρόταση. Και δεν πήγες. Όχι, γιατί προτίμησα να πω αλλού. Τότε στη μαύρη χρονιά ήταν. Ναι. Να. Ε, τι να κάνουμε, έπρεπε. Ε, πώς έπρεπε, Ε, τι να κάνω, έπρεπε. Ναι, δηλαδή τώρα παραδείγματος χάρη, ναι, άντε τον Μπουλιοτόπουλο π.χ. που πήγε, υπάρχει και η χρυσή στιγμή στην καριέρα του που τους έριξε. Ωραία. Ξέρεις ότι είμαι ρέκορντ μας Ευρωλίγκες, ε. Τι εννοείς? Όπου πήγα η ομάδα έβγαινε Ευρωλίγκα. Γιατί έπαιξε Ευρωλίγκα με τον Άρη. Ε, βέβαια. Παίξατε Ευρωλίγκα. Εννοείται και την επόμενη χρονιά ξαναβγήκαμε Ευρωλίγκα. Τότε που έγινε βαβά ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης, άμα θυμούνται οι παλιότεροι. Σας έφαγαν. Ε, ναι, ήμασταν δεύτεροι και χάσαμε στο Παλέντε Σπορ. Τώρα πώς χάσαμε. Τέλος πάντων. Πήρες δεν... χαμπάρι. Ε, δεν πήρα χαμπάρι. Δεν ήμουν 20 χρονών, 30 ήμουν. Ναι. Ναι. Έπαιξες με ΠΑΟΚ, με Άρη, με Παναθηναϊκό. Και Πανιόνιο. Και Πανιόνιο. Έβγαλα τον Πανιόνιο μετά από 20 χρόνια. Ευρωλίγα. Ο Πανιόνιος από το 95 είχε να βγει. Που είχε βγάλει εμάς τον ΠΑΟΚ τότε με εμάς τον πέταξε. Και τον Ιτούδη. Εμάς πέταξε. Έχει τώρα ένα event εκεί μπασκετικό. Έχουν δηλώσει οι προπονητές. Παπαθεοδόρου τι λέει? Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πέρσι. Μπλα μπλα μπλα. Κάνουμε μια νέα προσπάθεια με νέους παίκτες. Αλλά και έχοντας κρατήσει κορμό, το roster είναι πιο ποιοτικό και το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Αναπτύσσονται οι Έλληνες και έρχονται καλύτεροι ξένοι. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Μπλα μπλα μπλα. Ο Βασίλης Παπαθεοδόρου. Έχει ανέβει λίγο η ποιότητα. Έρχονται, είδαμε, ήρθαν καλοί παίκτες. Ανεβαίνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αγγέλου μετά τον αποκλεισμό από την Ίσνη δήλωσε ότι η υγεία, δύναμη και ισορροπία σε όλους. Αυτά τα λέει κάτι σοφιστική, είναι ανταγωνιστικός. Δαλάι Λάμα είναι και ο Αγγέλου, ε. Ο Αγγέλου είναι πολλά χρόνια Δαλάι Λάμα. Ναι, με κοντράρει λίγο. Πολλά χρόνια. Έχουμε ανταγωνισμό. Στον Άρη εμείς είμαστε. Στον Άρη εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε στεναχώρια. Μια τέτοια είναι ότι σε κρίσιμο παιχνίδι το ποδόσφαιρο έχει 22. Στον Άρη δεν ήταν αυτός που σκόθηκε και έφυγε? Δεν είμαι σίγουρος. Είμαι εγώ. Μια τέτοια είναι ότι σε ένα κρίσιμο παιχνίδι το ποδόσφαιρο έχει 22.000 με το Λεβαδιακό και εμείς είχαμε 2. Καλά, δεν είχε και 22 γιατί δεν χωράει 22, Βαγγέλη μου, το γήπεδο. Εντάξει, ναι, σάλτσα. Ναι. Θα παλέψει να κερδίσει τη σχέση της με τον κόσμο αυτή η ομάδα που, αν κάποια σχέση υπάρχει σε αθλητισμό, είναι του κοινού του με τον μπασκετικό Άρη. Ο μόνος που μπόρεσε να το κάνει αυτό ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Εγώ θεωρώ ότι στον Άρη τώρα ξέχωρα αν ξεφωνίζουμε ή κάνουμε πλάκα ή καζούρα ή οτιδήποτε. Το πιο έντονο δέσιμο υπάρχει μεταξύ μπασκετικού τμήματος και κόσμου. Υπάρχει, ναι, δεδομένο, υπάρχει μπασκετικό, ναι, κοινό. Το είδα και εγώ, το έζησα. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και ο, ναι, Πανιόνιος είναι. Και ο Πανιόνιος είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε. Ούτε δημιούργησε. Απλώς υπήρχε πολύ μεγάλος σεβασμός στην οικογένεια Γιαννακόπουλου και ο Μπράντοβιτς. Άμα δεν ήταν αυτοί οι δύο, πιστεύω δεν θα πάτε κανένας. Φίλε, όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο. Είσαι σε υψηλό επίπεδο σαν Παναθηναϊκός. Αυτό μπάσκετ σου λέω ότι. Ε, θες, δεν θες. Έχεις δηλαδή, κοινό, ρε φίλε. Έπαιζες Ευρωλίγκα και είχε 20.000 κόσμο. Παίζαμε με μία μέτρια. Μόνο με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ είχε κόσμο το ΟΑΚΑ. Ναι. Αλλά ήταν ζίγκα. Στα άλλα παιχνίδια είχε 5-6.000. Δηλαδή απλή φιλαδμήτα, οικογένειες και τέτοια, δηλαδή άλλη κουλτούρα. Μόλις παίζαμε παιχνίδια, ξέρεις, σημαντικά και αυτά, μπαίναν τα Ταλιμπάν μέσα. Οι οποίοι δεν είναι ψεύτικοι, να ξέρεις. Τι? Παναθηναϊκοί δεν είναι ψεύτικοι. Τι εννοείς? Είναι παλικαράδες. Ε, Αθήνα είναι, ρε φίλε, η Αθήνα δεν θα έχει αλητεία.
Όχι αλητία, δεν είναι. Με είναι, την καλή έννοια. Ξέρεις, είναι ωραίοι. Οι Πανιόνοι είναι σούπερ. Δηλαδή οι Αργιανοί και οι Πανιόνοι είναι μπασκετικοί, φίλοι. Ξέρουν, δηλαδή ακούς από την Κερκίδα πράγματα. Λογικά. Ναι. Εμείς δεν. Λίγησε τα γόνατα λίγο. Δηλαδή το ακούσα να το συσβόλες. Πώς το λένε. Υπάρχει εκπληκτικό σκηνικό με τον τεράστιο Αλέξη Κούγια. Ναι. Ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο ότι τον εκβιάζουν. Α, ο Πετροτό, τον Πετροτό, κράζει, όχι τον Κώστα, τον Δημήτρη, ένα συνάδελφο. Τι λέει. Μεγάλη σου τιμή από Αλέξη Κούγια η δήλωσή του. Προς κύριο Δημήτρη Πετροτό. Ασχολείται με τον δημοσιογράφο, δηλαδή. Καλά, εκεί θα είχαμε πάει φυλακή. Να ξέρεις, άμα κάναμε, αν μας είχε ρίξει μια κατάρα κάποιος στον πλανήτη και καταλήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ Λάρισας με Αλέξη Κούγια, θα ήμασταν φυλακή σίγουρα. Μεγάλη σου τιμή που ασχολούμαι μαζί σου, γιατί δυστυχώς με την ασυδοσία που υπάρχει στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας να δημιουργεί ένα site και ενώ είναι φωτογράφος όπως εσύ αποκάλυψε τη φωτογραφία που δημοσίευσες στο site Arena Larissa, το οποίο είσαι ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος, για να αποδείξεις ότι δεν είσαι υπέρβαρος. Αλήθεια, γιατί ενοχλήθηκες τόσο όταν κολοσσοί της επιστήμης, της τέχνης και της πολιτικής του επιχειρήν είναι υπέρβαροι? Μπορεί να υποδίδεται τον δημοσιογράφο. Εδώ τώρα μιλάμε, τώρα συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Έτσι. Εάν δεν ήμουν εγγυητής του παρόντος και του μέλλοντος της ΑΕΛ στο ποδόσφαιρο και δεν ήμουν θύμα επί 3 χρόνια. Κλαίνουν τα θύματα σε όλο τον πλανήτη σε μια γωνία. Έτσι. Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου, της πιο χυδαίας δυσφήμισης και του πιο χυδαίου εκβιασμού, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είχαμε καμία σχέση και αν ζητούσες να κλείσεις ραντεβού στο δικηγορικό μου γραφείο από την γραμματέα μου, θα σου έκρινε το νωρίτερο σε 2 μήνες. Εντάξει, φτωχέ δημοσιογράφη. Και ένα τάλιρο για να μπει μέσα. Ένα τάλιρο για να μπει μέσα στον Κούγια. Ταλιράκι. Έτσι λέει ο αστικό μύθο. Δεν ξέρω, δούλεψε καθόλου. Ναι, ναι. Ωραία. Τότε, γιατί τώρα μπορεί να είναι και με το 10. Το ίδιο βέβαια θα συνέβαινε και με τον παραγωγό σατυρικών εκπομπών και με διάφορου άλλου τύπου στην Ελλάδα και στη Λάρισα που αναγκάζομαι να συνυπάρχω και να αντιπαρατίθεμαι λόγω και μόνο του πάθου μου με το ποδόσφαιρο. Από σήμερα όμως, κύριε φωτογράφε, το γράφει λες και ο φωτογράφος, δε αγόρι μου, είναι. Ναι, τέλος πάντων. Αγορεύει τώρα, ρε. Αγορεύει. Καμία επαφή και καμία ενασχόληση μαζί σου, εκτός αν σκοπίμως διαδίδεις ψέματα, σκοπίμως αποκρύπτεις την αλήθεια και σκοπίμως διαφημίζεις συγκεντρώσεις και πορείες κουκουλοφόρων ενόπλων Αλβανών και μη εγκληματιών. Ξεφωνίζει τους οπαδούς της Λάρισας. Όπως έκανες με τον χωρίς καταστατικό, χωρίς συμβούλιο, χωρίς διεύθυνση σύνδεσμο Σφάλ Καζάρ, πίσω από τον οποίο κρύβονται, όπως απεδείχθη και πριν 48 ώρες, ένοπλοι κακοποιοί εντός και εκτός φυλακών ευρισκόμενοι και οι οποίοι, όπως απεδείχθη από τις συλλήψεις της αστυνομίας, παρασύρουν και καταστρέφουν 14χρονα, 15χρονα και 16χρονα και τους οποίους εσύ από. Δεν βγαίνει και νόημα. Τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα. Διατάφτα. Επειδή αυτό το πλήθος οπαδών της ΑΕΛ εντάσσεται μαζί με αυτούς που κρύβονται πίσω από τις παράνομες και ανώνυμες ομάδες κοινωνικής δικτύωσης Κούγια, Πούλα, Φύγε, Λευτεριά στην ΑΕΛ και Γκρίψον Defenders, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, παιδιά, στον Νίκο Ποδόσφαιρο, που έχουν δημιουργήσει, ένας που ζει από τη σύνταξη της μάνας του στον Αμπελώνα, δηλαδή αναπτυχιαστικές λεπτομέρειες. Πάντα. Ωραία. Αλλά και άλλα επικίνδυνα πρόσωπα που στο παρελθόν και το παρόν χρησιμοποιούν το περιβάλλον της ΑΕΛ, αλλά και δημοσιογράφοι για να με εκβιάσουν και να πουλήσω για ένα κομμάτι ψωμί τις μετοχές της ΑΕΛ. Από σήμερα κάθε λέξη που θα γράφεις που θα αφορά εμένα, την οικογένειά μου, αλλά και τους συνεργάτες μου στην ΑΕΛ και δεν θα είναι αλήθεια, θα συσχετίσετε με δικογραφία που δημιουργείται. Εκβιάζει ο δημοσιογράφος, δεν αγόρι μου, αλλά ο άλλος του λέει ότι ό,τι και να γράψεις, αγόρι μου. Ναι, με σκοπό αυτοί με αναγκαστούν να αποχωρήσουν. Να πουλήσουν. Ο οποίος έχει 8 δικαστήρια τη μέρα. Δεν μασάει τίποτα ο Αλέξης. Και ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Ότι αφού έχει βγάλει αυτή την επιστολή, ο ίδιος βγάζει και ανακοίνωση της Λάρισας. Η ΠΑΕΑΕΛ έστειλε επιστολή στα τοπικά μέσα. Μπλα μπλα μπλα. Τα ίδια σε τρίτο πρόσωπο τώρα. Ναι. Πόπο ρε φίλε. Τι γίνεται? Εντάξει, τι να πεις τώρα. Θέτει. Ευτυχώς που είναι η ΑΕΛ στην Super League
Και δεν είχε λίγο. Μα πλήρωσε και τον Άσο τη προάλλη, μια χαρά ήταν. Είναι ωραίο ο Κούγια. Πολύ ωραίο, ε? Να τον κάνουμε παρέα. Μην χάσουμε. Τέτοιο κελεπούρι. Μπορεί να τρελάνει τον πιο ήρεμο άνθρωπο του πλανήτη, εντάξει. Εντάξει. Δεν υπάρχει φίλε αυτό που γίνεται, άστο. Κι όμως, στα κοινά του ποδοσφαίρου ο Κούγιας βρίσκεται από το 1989. Να. Όπου ήταν παρατηρητής στο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0, που μπήκαν οι γάβροι μέσα και παραλίγο να γίνει του παραλίγο, έπεφτε ξύλο μια μισή ώρα. Και τι έκανε, τι παρατηρητής από το... Παρατηρούσε. Παρατηρητής που πάμε και βλέπουμε την Όρνη θα να πετάει. Κάτι τέτοιο φαντάσου. Δεν έγινε και κάτι δηλαδή. Δεν είχε κανένα κόστος Ολυμπιακού σοβαρού. Εσύ τώρα, η επικοινωνία τους είναι απλή. Ανάβουμε εμείς πισούς. Ωραία. Ζούγκλα. Ναι, ναι. Ανάβουν, α, χθες τι... Ανάβουν αυτοί πισούς. Εκπληκτική ατμόσφαιρα. Κάτσε ρε φίλε, αποφάσισε. Εκτός του τι να πούμε. Ένα δημόσιο ευχαριστώ στα παιδιά που ανάψανε τους πισούς, γιατί σε εκείνη τη φάση κόψαν το ρυθμό της ομάδας τους. Ναι, είναι πάρα αυτό. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Μπράβο, αυτό. Συνέβαλαν στο. Στο Σαλέα. Μπράβο, γιατί έτσι μια συνεργασία ομάδας κόσμου σε τέτοιες περιπτώσεις και τα δικά μας κάνουν. Κάτι, όχι μόνο. Δεν μιλάω για το πέταλο. Καμιά φορά στο γήπεδο δεν έχουν συνέστηση του πώς βοηθάς την ομάδα. Ωραία. Εκεί λοιπόν χθες ο Ολυμπιακός είχε το κοινό του να φρενάρει την ομάδα, πάρα πολύ ωραίο, να συνεχίζετε έτσι, αυτό να κάνετε κάθε φορά, αλλά γενικά το παρουσιάζουν πολύ πιο ωραία, ρε, αγόρι μου. Δηλαδή, ωραία ατμόσφαιρα, ποια ωραία ατμόσφαιρα, ρε. Ποια ωραία ατμόσφαιρα, διεκόπη το παιχνίδι δύο φορές, άρχισε να ξεκινήσει για την ακρίβεια και διεκόπη σχεδόν 5 λεπτά από τους πισούς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Αποφασίστε λοιπόν, ή είναι ωραία ατμόσφαιρα ή είναι ζούγκλα. Για μένα δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ωραία ατμόσφαιρα. Να είχαμε να λέγαμε, ωραία ατμόσφαιρα, πήγαινε εκεί σε μια γκαλερί να δεις κανένα πίνακα. Εκεί για μπάλα πάμε. Άντε και λίγο φωνή, λίγο έξυπνα συνθηματάκια. Γήπεδα χωρίς μεγάφωνα. Δεν πρέπει να έχουν μεγάφωνα τα γήπεδα. Κάνει όλο και κοίτα το μεγάφωνο. Πού είσαι στη λαϊκή, ρε φίλε. Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Πού το πα. Λε και είμαστε στη Ζυρίχη. Και εδώ Τασούλη όταν αρχίζει, του βγαίνουν τα πνευμόνια. Τασούλη, Τασούλη. Στην εθνική είναι ο Τασούλη. Πήρε μεταγραφή. Είναι. Δεν είναι σε εμά. Τι δεν είναι σε εμά. Δεν κάνει και κοίτα. Από πότε. Εδώ και χρόνια. Τι λε, μωρέ. Η μεταγραφή είναι στην εθνική. Όπω μα πήραν το Σάντο τότε με τον Πιλάβιο, μα πήραν και τον Τασούλη. Υπενθυμίζω πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ο Λίμπερο 107,4 μας δίνει την ευκαιρία όλους να παρακολουθήσουμε. Εγώ θα είμαι στο Μίνσκ βασικά. Θα το παρακολουθήσω από το γήπεδο. Τίποτα, παιδιά, δύσκολο μεροκάματο. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Αυτό που δεν παίρνω εκτός έδρας, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να παίρνω εκτός έδρας. Ναι. Το έχουν κάτι, δεν υπάρχει εκτός έδρας. Τι δεν υπάρχει, δεν παίρνει τα. Α, τα έξοδα μου. Που τα είναι και λίγο. Pocket money. Αρκετά είναι τα έξοδα. Το λέγεται pocket money. Pocket money. Ναι. Ωραία. Τι θα γίνει, παιδιά. Για όλους λέω και για τα 12 μέσα που δουλεύω. Από ένα εκατοστάρικο καθένας όταν πηγαίνω έξω. Δεν είναι λογικό. Στο Μίνσκ δεν είναι. Τι. Έχει και ρέστα από εδώ. Δεν είναι, φίλε, έχει έξοδα. Θα γυρίσει και με αρέστα. Από ένα εκατοσταρικάκι. Για 200 ευρώ. Για τον λογαριασμό μου τον έχετε, ένα εκατοσταρικάκι ο καθένας. Για να τα λέμε όλα. Το Ρέτζες Καζίνο όμως με ένα απλό μήνυμα. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Μπαίνετε στην κλήρωση για μία δωρεάν πρόσκληση διπλή για το θέατρο Βεργίνα να παρακολουθήσετε στη μεγαλύτερη οθόνη Θεσσαλονίκης το παιχνίδι της Μπάτε Μπόρισοφ με τον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάσει και αν κερδίσει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Είναι η αλήθεια στην επόμενη φάση στο 32 του Europa League. Αλλά επαναλαμβάνω, η Μπάτε είναι μια πάρα πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Άρα μην τρώτε παραμύθι ότι είναι τίποτα εύκολο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα φεγγάρι που κερδίζει αλλά δεν παίζει καλά. Θα κάνω και μια ανάλυση, Γιάννη μου, θα μου επιτρέψεις. Ναι, γιατί ναι. Έκανα και 10 τηλέφωνα. Δηλαδή, ναι, κερδίσαμε. Όχι, ναι, κερδίσαμε. Αλλά σε πιάνει και το. Εντάξει, πού θα πάει αυτό. Πρέπει να λίγο να ανοίξουμε. Βέβαια. Ωραία. Δηλαδή. Αλλά είμαστε σε καλή ρέντα. Έχουμε ρέντα. Και έχουμε ρέντα σωστό timing. Αυτό. Γιατί αν μας φύγει η ρέντα όταν θα είμαστε καλά, όσο ρέντα να μην έχουμε, θα τη βάλουμε. Γιατί υπάρχει πολλή ποιότητα.
Πάμε στο. Μαλλιά. Μαλλιά. Νοικομηδία 11, Σταυρούπολη. Άλλαξε λίγο το μαγαζί. Άλλαξε. Άλλαξε διεύθυνση. Πιο μεγάλο. Που πήγαμε, νοικομηδία 11. 11. Ναι, και γυναικείο. Και αντρικό κούρημα και γυναικείο. Δεν θα μας συστήσει την κοπέλα που κάνει. Ναι, ναι, πρέπει, πρέπει να είναι ένα βιογραφικό. Ναι, κοίταξε, το μαλλί μου είναι. Maximum Τρίτη. Maximum. Αύριο δηλαδή. Αύριο Τρίτη. Όχι την άλλη Τρίτη. Αντέχω μια εβδομάδα ακόμα. Να σου πω κάτι. Τζόβενο είμαι. Δεν βλέπεσαι. Τζόβενο. Δεν βλέπεσαι. Και σπα πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24. Ναι. Για χαμάμ, τζακούζι, σάουνα. Μασάζ, ωραίο. Λες θα πάμε για ένα αύριο. Λες θα πάμε. Ένα φωτοβραδάκι να κανονίσουμε. Πάμε. Ωραία. Διάλειμμα και μπαίνουμε. 580. Θα αναλύσω τι ακριβώς συμβαίνει με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τι έγινε, αγοράκι μου. Τίποτα, τα θέματα με τη ΜΕΝΤ. Τι, τρέχουν τα θέματα μας. Εντάξει, ξέρεις, μερικοί παίκτες θέλουν λίγο τράβηγμα, τα λουριά. Τα θες να στήσουμε κανένα τέτοιο, ένα μπλόκο, κανένα πουνιά να φάει κανένα βγαίνοντα την υπομόνηση. Τα παιδιά ξέρεις, πρέπει. Ότι άμα θες αυτά τα πράγματα, τα κανονίζεις. Κοίταξε, στις ομάδες πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Σόπα. Βέβαια. Τώρα είναι ανάμεσα τώρα στον προπονητή και στους παίκτες. Ξέρεις, τώρα είναι η προετοιμασία, κουραστήκανε ο προπονητής. Πόσες προπονήσεις κάνει? Κάθε μέρα. Δύο. Μία. Γιατί και κουράζονται με μία, θα παρατήσω. Γιατί στο ποδόσφαιρο πόσο κάνετε, τρεις κάνετε. Δύο κάνουμε στην προετοιμασία. Σιγά με κάναν δύο προπονήσεις. Δύο, στο ποδόσφαιρο κάνω προπόνηση. Μία με τρεις το μεσημέρι. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο παίζουν. Το ποδόσφαιρο. Θα ξαναπιάσουμε τώρα αυτό, ναι. Που παίζετε ποδοβόλι 45 λεπτά δεν για να υδρώσετε. Αυτά γινόταν επιπάγγελες. Πασουλίτσες. Ζέσταμα είναι το 5-2, ζέσταμα μόνο. Μετά έχει άλλο. Ναι, 5-2. Και όλες οι ασκήσεις είναι. Κορόιδο. Παίζατε κορόιδο. Για ζέσταμα. Τώρα παίξει τον μπάσκετ κορόιδο, έχει να φας μπουνίδι. Ούτε θα πετυχαίνετε την μπάλα. Εσένα μα σε βάλουν στα 4 μέτρα να σε παίξουν κορόιδο ποδοσφαιριστές, δεν πέτυχε την μπάλα ποτέ. Καλά, εννοείται αυτό. Ναι. Αλλά ένα, δεν θα πιάσω κατά λάθος. Και καλά, τελευταία στιγμή δεν θα τον προλάβω την μπάλα και πέσω απάνω του. Και πέσω απάνω του. Ναι, θα είναι φάουλ. Θα μείνει μέσα. Μείνει. Το θέμα είναι. Μείνει, αμακάρι. Και τι προβλήματα έχουμε τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν έχουν παιδιά προβλήματα. Μας. Εντάξει, κουρασμένοι παίχτες. Τώρα ξέρεις. Λίγο γκρίνια, γκρίνια. Εσύ θα κάνεις ότι τους καταλαβαίνεις, που τους καταλαβαίνεις γιατί σου χειρότερος. Ναι. Ναι. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα θα είσαι με τον προπονητή. Δεν είμαι με το δίκιο. Άμα ο προπονητής τους κάνει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, θα πω coach, κοίταξε. Άμα οι παίχτες θέλουν λίγο λιγότερο, ενώ πρέπει να δώσουν για να αντέξουν. Θέλει και τρίκ. Εννοείται θέλει τρίκ. Τώρα έριξα ένα ωραίο τρίκ τον προπονητή. Ναι, ναι. Ένα ωραίο τρίκ. Ξέρεις τι είναι ένα ωραίο τρίκ. Μην το προβλωμήσεις, δεν θα είναι τρίκ άμα το προβλωμήσεις. Όχι, μωρέ, εντάξει. Υπάρχει μια έτσι, για να ξεσκάσουν οι παίχτες, υπάρχει το ψηλή κοντί. Δηλαδή μαζεύονται, παίζουν διπλό. Οι ψηλοί με τους κοντούς. Χωρίς τρίπλα. Τι χωρίς τρίπλα. Χωρίς τρίπλα. Δεν μπορεί, απαγορεύεται τους τρίπλα. Τους κοντούς τους τρως έτσι. Τι λες, οι κοντοί τρέχουν πιο γρήγορα και κάνουν εφηδιασμό. Ναι, αλλά οι ψηλοί έχουν τον όγκο και το ύψος. Ναι, αλλά δεν είναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Ποστάρουν οι κοντοί, παίρνουν θέση οι κοντοί όταν παίζουν ανάποδα γιατί ξέρεις να τους βγει. Και οι ψηλοί σου τάρουν τρίποντα. Ναι, αλλά πέφτει γέλιο, γυμνάζεσαι. Ναι, εννοείται. Και είναι, ξέρεις, είναι ωραίο ρε παιδί μου αυτό. Αν το βάλεις με τρίπλα, θα βελτιώσουν ψηλή και την τεχνική τους. Αν το βάλεις με τρίπλα, είναι 11-0. Ποιοι? Μη κοντή. Ας είναι. Όχι, ρε φίλε. Θα βελτιωθούν ψηλή, ρε. Πρέπει να είναι. Φίλε, θα βγει εγωισμός. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο εγωισμός, αλλά αυτό το κάνεις για ζέστημα, δεν το παίζεις αυτό. Εννοείται, ρε. Και είναι ένα ωραίο για τους προπονητές να το παίζετε συχνά γιατί έχει και λίγο πλάκα ρε παιδί μου. Ξέρεις, γιατί άμα βάλει ψηλό στο τρίποντο, γυρνάει στον κοντό και πάρτα μέσα και ούτε σας βλέπω κοντούρες και τέτοια. Οι κοντοί άμα αποστάνουν κάνουν καμιά προσπίση και επιδείξουν ψηλό και βάλουν καλάθι. Το ξεφθυλίζουν μετά. Κοτς βάλε με τεσάρι, βάλε με πεντάρι και πώς τα ρέμε, σαν το διαμαντίδι και τέτοια. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις έτσι. Υπάρχουν άπειρες ασκήσεις σε όλα τα αθλήματα. Όλες οι ασκήσεις πλέον στο επίπεδο πάντων, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ είναι με ανταγωνισμό. Στον κόσμο είναι. Άλλο λέω. Άλλο θα μας ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ κάνουν ασκήσεις. Εγώ έζησα τον ΠΑΟΚ να τους βάζει να κάνουν γύρω-γύρω. Ρε. Για τώρα μιλάω. Γύρω-γύρω κάνουν όλοι στην αρχή. Ούτε τώρα δεν κάνουν γύρω-γύρω. Γι' αυτό κλάνουν μέντε στο 60 και ζητάνε αλλαγή μόνο. Άλλο σου λέω. Είναι μετρημένα σετ. Πνευμόνια. Πολύ πινελίκη. Το πινελίκι είναι καλό γιατί είσαι ακούνητος. Δεν τρέχεις.
Εμείς παρακαλάγαμε για Μπινελίκη. Όχι άλλο λέω. Μπινελίκη, γιατί δεν τρέχει. Μπινελίκη, κάθεσαι σε βρέζι και κάθεσαι. Είναι παιχνίδια υψηλής έντασης. Σετ. Πεντάλεπτα σε μικρό χώρο διπλό. Πεντάλεπτα. Ναι. Που είσαι πάνω κάτω πέντε λεπτά. Δεν σταματάς. Αυτό είναι η καριέρα μας. Έτσι είναι η ζωή μας. Ωραία. Αυτό, αυτό. Στο ποδόσφαιρο το κάνετε πεντάλεπτο. Περιμένουν όχι οι άλλοι ένα πεντάλεπτο. 27 από. Όχι ένα πεντάλεπτο. 4-5 σετ και είναι μία άσκηση. Ωραία. Και έχει Μπινελίκη πολύ μεταξύ των παικτών γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει και στοίχημα. Υπάρχει στοίχημα, κανονικά. Εννοείται, πίτσες και γλυκά. Με το ψηλή κοντή μπαίνει με στοίχημα. Γιατί άμα δεν πάει στοίχημα, ο ψηλός δεν πάει εδώ, ο κοντός περιμένει από εκεί. Τέλος πάντων, λέγαμε, θα κάνω μια αναφορά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ. Α, ναι, για κάνε. Έχει κάρμα μέσα ή θα το σολάρεις αλλιώς? Όχι, όχι, τώρα θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Στο χαβάλι που τους κάνουμε τώρα. Εντάξει, άλλο αυτό. Όντως πιστεύω στο κάρμα. Πιστεύω δηλαδή ότι ό,τι κάνεις στραβό θα το βρεις μπροστά σου. Ναι, και εγώ. Εντάξει, το πιστεύω αυτό. Στην τύχη δεν πιστεύω. Στη συγκυρία και στο κάρμα πιστεύω. Ναι, αυτό. Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ωραία, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον δεν υπάρχει προετοιμασία όπως την ξέραμε παλιότερα και ο ΠΑΟΚ για κακή του τύχη έχει παίξει 10 παιχνίδια υψηλής έντασης μέχρι τώρα. Χωρίς να έχει δηλαδή την υποδομή και να ανοίξει φυσιολογικά, πιέστηκε με το καλημέρα και έχασε σε ψυχολογική περισσότερο διάβγεια, όχι τόσο σε αθλητική. Ναι. Ωραία. Έχασε ενέργεια. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο ΠΑΟΚ ότι δεν είναι καλά. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις που θα θέλανε και δεν υπάρχει βέβαια η πνευματική υποδομή αυτή τη στιγμή για να ανταπεξέλθει η ομάδα. Μια ερώτηση, ναι. Ναι. Γιατί δεν έχουν, γιατί έχουν, είναι τόσο κουρασμένοι? Γιατί ρε φίλε, όταν παίζεις, άλλο να παίζεις ένα παιχνίδι, ωραία, σκέψου τον εαυτό σου. Αυτό, πάντα να έπαιζε, τον εαυτό μου. Να έπαιζες παιχνίδια υψηλής έντασης μήνα Ιούλιο-Αύγουστο. Ναι. Ήταν ένα θεματάκι. Εντάξει, είναι θέμα και που παίζονται και πολλά. Είναι και ο καιρός. Που ο πράγμα που δεν είχα εγώ. Ναι. Δεν το είχες αυτό. Δεν το είχα γιατί εντάξει. Οι περισσότεροι παίκτες που στα 30 παραδείγματος χάρη μπορεί να το έχουν συναντήσει αυτό το πράγμα δύο σεζόν στην καριέρα τους. Να παίζουν παιχνίδια μπορεί κάποιοι 0 φορές στην καριέρα τους. Ναι. Ωραία. Δεν είναι θέμα συνοχής. Η ομάδα είναι η ίδια. Ούτως ή άλλως ο Λουτσέσκο πιστεύεται τους παλιούς. Δεν δίνει ρόλο στους καινούριους. Εντάξει. Και στα δύο ντέρμπι που ήταν εμάς του win παιχνίδια. Έτσι πρέπει. Ωραία. Τους παλιούς εμπιστεύεται. Έτσι πρέπει. Οι καινούργοι σιγά σιγά. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Παράλληλα υπάρχει και το σκηνικό ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι τέτοια εποχή πάλι δεν ήταν καλά. Αλλά για άλλους λόγους. Ήταν μια καινούργια ομάδα μόλις είχε μπει ο Λουτσέσκου, είχε έρθει ο Στραμπάστρο στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο. Ωραία, ναι. Αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχουν πολλοί παίκτες 30 πλάς, οι οποίοι θέλουν λίγο χρόνο περισσότερο για να φρεσκαριστούν. Δηλαδή πιέστηκαν τώρα το καλοκαίρι πολύ και τώρα κάνανε μια κοιλιά. Δηλαδή χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του Βιερίνια. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, παράδειγμα είναι του, πώς το λένε, του Κάνιας. Παράδειγμα είναι του Μάτος, που είναι μία έτσι, μία γιουβέτσι. Γενικά, κομβικοί παίκτες είναι εκτός ρυθμού. Και δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ξεκάθαρα φρέσκος. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μήπως αυτό είναι γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα? Τι έγινε? Δεν είναι παίκτες που δεν παίζουν δύο εβδομάδα? Ναι, δεν έχουν συνηθίσει, ρε παιδί μου, στην καριέρα τους να παίζουν και πρωτάθλημα χώρας που παίζουν και Ευρώπη. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ, Γιάννη, ότι δεν υπάρχουν. Εμένα αυτό νομίζω, ότι δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν, ξέρεις. Ας πάρουμε ένα ένας. Όλη τη ζωή παίζω Ευρώπη. Ας πάρουμε ένα ένα. Δηλαδή παίζω δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Ας πάρουμε ένα ένα. Όχι. Μάτος το έκανε. Από την δεκάδα, ρε. Μάτος το έκανε. Βαρέλα το έκανε. Κρέσπο δεν το έκανε. Ναι. Βιερίνια το έκανε. Ναι. Μαουρίτσιο το έκανε. Το έκανε ο Βιερίνια. Το έκανε, ρε. Και στον ΠΑΟΚ και στη Βόλφσμπουργκ. Το έκανε. Ωραία, τι άλλο τώρα. Το έκανε. Το έκανε και καλοκαίρι ο Βιερίνια με Euro και τέτοια, με την Πορτογαλία. Εντάξει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Κάνιας δεν το έκανε. Μαουρίτσιο το έκανε, είπαμε.
Πέλκας το έκανε με τον ΠΑΟΚ όταν έπαιζε Ευρώπη. Εντάξει, ένα χρόνο αυτό. Ένα-δύο χρόνια. Μικρό ο Πέλκας. Δεν έχει περισσότερες δυνάμεις. Αυτό λέω για όλα τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή μια καριέρα 10 ετών, 8-9 φορές να το έχει κάνει. Πρίγκοβιτς το έκανε 2-3 φορές. Αλλά δεν είναι όλοι, γι' αυτό θέλω να σου πω. Δημιός όχι. Ξέρεις, θέλει και αυτό διαχείριση. Εκτός από τον προπονητή και το προπονητικό στάβ, γιατί δεν είναι μόνο ο προπονητής. Μην πιστέψει ο κόσμος ότι μόνο ο Λουτσέσκο ή ο κάθε ένας είναι. Είναι 10 άτομα που τρέχουν γύρω-γύρω και τα meeting. Πιστεύω το χειρότερο πράγμα στον αθλητισμό να είσαι βοηθός προπονητή. Πρέπει να είσαι όλη μέρα, 24-24 με την ομάδα και με όλες τις άλλες ομάδες της Ευρώπης. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν έχουν συνηθίσει, όπως έλεγα και πριν 2 χρόνια, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε παίχτες που έχουν πάρει πρωταθλήματα, που δεν ήταν νικητές, δεν ήταν. Σιγά σιγά πήρε και τέτοιους παίχτες. Mm-hmm. Άρα τώρα ξέρουν να πάρουν το αποτέλεσμα στην τράπεζα. Το αποτέλεσμα. Ναι. Εμένα αυτό ήταν που με νευριάζει πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ, ότι πήγαινε, έπαιρνε παιχταράδες, αλλά παίζανε στην 8η ομάδα του Βελγίου, στην 7η ομάδα της Ισπανίας. Από όλα αυτά που λες που έχουν λογική, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι αυτό της έντασης που ξόδεψε και ψάχνει πια ανθρώπους να την αφαισκαριστεί. Τώρα πήρε παίχτες που έχουν κερδίσει, έχουν παίξει για τίτλους. Ωραία, δεν έχουν, ρε φίλε, δεν μπορούν να βοηθήσουν στο rotation. Ούτε ο Βέλμπλουμ είναι έτοιμος, ούτε ο Χατσερίδης είναι έτοιμος. Αυτό γιατί δεν είναι ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης ούτε θα είναι. Πιστεύω, αλλά τέλος πάντων, ας μην λέμε, μην κινδυνολογούμε. Εγώ θεωρώ ότι άλλον παίχτη χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ. Σε άλλο στυλ, ρε εγώ. Άλλο στυλ, ναι. Ναι. Σε ένα άλλο μοτίβο παιχνιδιού μπορεί αυτός να ήταν. Αυτό είναι για πιο υψηλό επίπεδο, πιστεύω. Αυτό είναι για Champions League, για ομίλους. Δηλαδή, ποιο είναι. Αντιπάλου στην Εύρα, έτσι βγαίνει. Σταμάτα, μην το λες, θα το πάρω το πίσω. Δεν το είπε αυτό, παιδιά. Δεν το είπε αυτό. Δεν το παίρνω πίσω. Δεν είναι αναλόγω. Τώρα έπαιζε τόσα χρόνια Champions League. Είναι με για ομάδα που περιμένει. Πέρα, στην Ουκρανία και τώρα ήρθε και δεν παίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα και ξέρετε αυτό, ήρθε για τα λεφτά και ξέρετε. Άστα λεφτά, όχι, αυτά είναι βλακίες. Το παιδί σίγουρα ήρθε για να παίξει. Εντάξει, άλλο αυτό. Ήρθε γιατί νόμιζε θα πάει Champions League σίγουρα. Ναι, δεν είναι παίξει Champions League, Γιάννη. Δεν είναι αυτή. Πίστεψέ με ότι αλλάζεις τρόπο παιχνιδιού αναλόγως τι σε προσφέρουν και η ομάδα και ναι, το πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει πολλές συμμετοχές όταν παίξει με την Δυναμό. Ήταν μια ομάδα που περίμενε. Παίζει το Europa και ξενερώνει. Αυτός ήθελε να παίζει. Α, μας κάνει και χάρη. Ενάμεση παίρνει. Πίστεψε με, πίστεψε με. Yeah. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, θέλω να πάω σε ομάδα που παίζει Ευρωλίγκα. Θα πάω τώρα να παίξω Champions League και θα κάτσω να σκιστώ για το Champions League. Είναι, φίλε, έτσι. Είναι, δηλαδή, άμα δεν είσαι παίξης Ευρωλίγκας, άμα δεν είσαι παίξης Champions League, άμα δεν. Όλα αυτά είναι. Ενώ κάποιοι άλλοι που διψάνε να δείξουν στην Ευρώπη να γίνουν αναγνωρίσιμοι, αυτοί είναι που σκίζονται και αυτούς βάζει ο Λουτσέσκο και καλά κάνει και ο κάθε προπονητής. Άμα ξενερώνει λίγο άλλος, εγώ είμαι παίχτης του, γιατί σίγουρα και αυτά έχουν παίχτη υποθεί. Εγώ είμαι παίχτης Champions League. Α, έτσι είσαι. Αν είμαι εγώ πρόεδρος, αν είμαι πρόεδρος ομάδας και με έρθει όλος και μου πει τον πληρώνω εγώ να με συγχαρητή και μου πει είμαι παίχτης Champions League, θα τρώει μπουνιές από τη Μικράς Ασίας. Έτσι ωραία. Πίστεψέ με ότι έτσι θα το μπουμπούνισε. Δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Μην νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι κάνουν και τι λένε. Μην ξεχνάς είναι αθλητές, είναι παιδιά. Ναι, αλλά σου λέω ότι εγώ δεν λέω ότι αυτό είπε αυτό. Θα απαντήσει μαντεψιά. Ναι, δεν σου λέω ότι αυτό είπε αυτό το πράγμα. Σου λέω αν μου τύχει εμένα τέτοιο πράγμα να μου πει παίκτη, ενώ τον πληρώνω τόσα λεφτά. Πίστεψέ με, όλοι τα λένε. Τα λένε γιατί τα είπα και εγώ. Τα έλεγα και εγώ. Δεν λέω ότι. Σιγά-σιγά δεν πήγε σε καμιά ομάδα και τα πήγε να παίξει. Ήσουν ένα ξένο σώμα με το άθλημα. Ναι, αλλά ξέρεις, είμαι παίχτης Ευρωλίγκας, δεν ήμουν παίχτης Champions League. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι το ίδιο. Όχι Champions Ευρωλίγκα. League, εννοώ το ευρωπαϊκό, το μπάσκετ το Champions League. Ευρωλίγκα είναι Champions League. Η Ευρωλίγκα η πασχετική είναι Champions League. Όχι, άντε με το Κόρατς. Δηλαδή παίζαμε Κόρατς γιατί δεν βγαίναμε Ευρωλίγκα μια χρονιά και δεν ήρθε κανένας να παίξει. Κατάλαβες, με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Που μια χρονιά δεν πήγαμε Ευρωλίγκα, πήγαμε Κόρατς. Φτάσαμε στους 8 που είχαμε φτάσει στους 4, όχι στους 8. Και, αλλά ξενέρωτε όλη χρονιά. Άλλο να πηγαίνεις στην Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη,
στο Μιλάνο, κι άλλο να πηγαίνεις τώρα τα κάτι κολοχώρια εκεί πέρα που τρέχαμε. Ξέρεις, είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι ο Λουτσέσκο έχει εμπιστοσύνη σε 12-14 παίκτες. Φαίνεται αυτό, το ξέρουν όλοι. Έχει το δικό του. Υπάρχει και μια παράμετρος. Και καλά το κάνει. Υπάρχει μια παράμετρος ακόμη σε σχέση καλά με πέρσι. Το κάνει. Ότι η απουσία του Τζάλμα έχει στοιχήσει στην ισορροπία της ομάδας. Ο Τζάλμα με τον Μάτος ήταν ένα εξαιρετικό δίδυμο. Εγώ ξέρεις τι, πιστεύω τώρα ποιος θα κολλούσε φοβερά. Ο Ροντρίγκες. Ναι, σίγουρα. Τώρα δηλαδή. Το Ροντρίγκες είναι για Premier League. Δεν είναι για. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή αυτός τώρα μη είχε μείνει, άμα τον είχαμε ρε παιδί μου. Δηλαδή θα ήταν, θα ήταν φωτιά ρε παιδί μου. Η επίθεση θα ήταν κολοφωτιά, όχι φωτιά. Ο Ροντρίγκες κάνει απίστευτα πράγματα στην Τουρκία, να ξέρεις. Παρουσιάστηκε το... ο Βαγγέλης Αγγέλου. Βαγγέλης ο φίλος Αγγέλου. Σου παρουσιάζει. Ο φίλος σου. Έχει φάει, κάτι... έχει φάει ένα μπούλινγκ εδώ πέρα. Το πάω ποιος είναι. Αυτός είναι ο Νίκος Παπάς, ρε. Αυτός που θα έκανε το ΒΑΡ. Ναι, γεια σου Νίκο. Το ΒΑΡ. Γεια σου ρε ΒΑΡ. Το οποίο το ΒΑΡ υπάρχει στο μπάς και κοιμήθηκε ο Τσαγκρόνης. Τι έκανε ο άνθρωπος, 100 χρονών τώρα τον κουβαλάνε σε δεξιώσεις. Ο Γαλατσό, άρε πρώτη μου, ο Γαλατσό, ρε φίλε. Πρόεδρος Γαλατσόπουλος. Ούστα από εδώ εσύ. Και ο κολλητός σου τώρα στην τηλεόραση, ο Βασιλιάδης, ο υπουργός μας. Δεν το είπα για τον κύριο Βασιλιάδη αυτό το πράγμα. Ναι, για τον άλλον που έδειξε, είπα, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Όχι ότι έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπο του κυρίου υφυπουργού. Καλάδης που είναι εδώ 10 χρόνια και δεν έχει μάθει λέξη ελληνικά. Να, ο φίλος ο Πεδουλάκης. Πίσω και ότι ο χορό εδώ είναι. Να το στο χορό. Μαργαρίτης. Βασιλόπουλος. Τι πήρε. Πήρε ένα μετάλλιο. Το οποίο είναι το μετάλλιο το ψεύτικο. Από τα τζάμπο. Δεν δίνουν ναι. 10 ευρώ να πάρουν ωραία μετάλλια. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι αυτό. Δύσκολη κύριε φίλε. Φίλε, αυτό δηλαδή το γελίο πράγμα. Έχει τώρα πει. Δεν ξέρω γιατί το βραβεύεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι λόγω τραυματισμού και αυτά ξαναγύρισε και έπαιξε. Πρέπει να το δώσανε το fair play, κάτι τέτοιο. Δεν θα βγάλανε καμία κατηγορία και το δώσανε τώρα μετάλλιο από το τζάμπο. Με άσπρη μπλε που σκίζεται η φόδρα. Πώς είναι το καλό το μετάλλιο, Γιάννη, γιατί δεν έχουμε δει εμείς τέτοια. Το πρωταθλητή ποιο θες, της Ευρωλίγκας ποιο θες, τι κύπελο, τι θέλεις. Κέρδισες το fair play. Τι θέλεις, τι θέλεις, τέτοια κύπελα, τι. Αυτό δεν το, δεν το κέρδισα το Champions League. Αυτό πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ φέτος. Champions League, βάζει ψηλό στόχο. Ρε. Βέβαια. Εγώ λέω να πάει στους 4, να καταφέρει η ομάδα μπάσκετ να πάει στην τετράδα. Να χτυπήσουμε την πόρτα του Ιβάν να μας βοηθήσει να πάρουμε την, πώς το λένε, διοργάνωση. Τη διοργάνωση εδώ στο παλατάκι. Άρα δηλαδή να πάρουμε διοργάνωση για να το κερδίσουμε. Αυτό. Όχι να το κερδίσουμε, αλλά να παλέψουμε. Γιατί η ΑΕΚ αυτό έκανε. Έφτασε μέχρι τους 4. Πήγανε, χτυπηθήκανε, γιατί έτσι είναι το Champions League. Η τετράδα πάει και. Διαγωνίζεται για το ποιο θα πάρει. Ναι, διαγωνισμός. Και μετά σφάζουν τη Μάλαγα στο, στον ημιτελικό και κερδίζει. Τη Μονακό. Τη Μονακό στο τελικό. Που... Ο ημιτελικός ήταν. Ήταν εύστοχος ο Σάκο. Τον άοντουσαν εδώ. Όχι, ο ημιτελικός ήταν με τους Ισπανούς. Ναι. Με τη σφαγή. Μετά ο τελικός ήταν με τη Μονακό. Ακόμα ρέει στο κλειστό του ΟΑΚΑ το αίμα των Ισπανών από τη σφαγή. Όμως η ΑΕΚ πήρε 2 τίτλους φέτος. Ναι, γεγονός. Έχασε 5 φορές από τον ΠΑΟΚ. 4 φορές. Όχι, ρε. 2 στην κανονική περίοδο και 2-0. Ναι, 2-0. 4-0. Αυτός είναι η παιχτάρα. Ποιος είναι, ο Ματσιούλης. Ο Ματσιούλης θα κάνει παπάδες φέτος. Αυτός πήγε πλάκα-πλάκα Ρεάλ έπεσε. Πώς ήρθε τη Ρεάλ τώρα στην ΑΕΚ. Όταν ήμουν στους φίλους εκεί πέρα στον Άρη. Έρχεται ο Ματσόν και μου λέει πήρα έναν Λιθουανό παίχτη. Και τώρα πήρε στο Ματσιούλης. Δεν ήταν ξεστό με το όνομα, δεν μου λέει. Μου είναι πολύ καλός. Και ποιο ήταν τελικά. Και δεν πήρα αυτόν, πήρα έναν άλλον. Του μπερδέψαν Λιθουανό. Ο Δαμιανίδης τον είπε. Το Ματσιούλης, όχι το Ματσιούλης, τον άλλον. Όχι το Διάρη, το Τριάρη. Και έφερε εδώ έναν παίχτη. Την έβρισκε ποτέ. Με τίποτα. Και αυτός είχε πάει στην Ιταλία, στο Μιλάνο και μετά πήγε στο Παναθηναϊκό.
Καλός παίκτης. Παιχτάρα. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε στη Ρεάλ. Πήρε δύο Ευρωλίγες. Και θα γύρισε. Και τώρα είναι 35 χρονών. Είναι 35. Πήγε στην ΑΕΚ. Κάπου εκεί είναι 30-35. Θα πήρε εκεί πέρα κανένα 600-700. Για πλάκα. Για πλάκα. Εφάπαξ. Και μετά πάει να γίνει βοηθός του Σάρας. Α, μαζί είναι αυτοί, φιλαράκια. Ναι. Κλικά. Ναι. Αυτή είναι, ξέρεις, μια γενιά. Αυτή κάνανε σερβι δεκαετία του 80-90. Το κάνουν τώρα, ναι, τώρα οι Λιθουανοί. Ωραία λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Εκπομπή πάλι δεν θα έρθει την Παρασκευή. Τι να κάνω, αυτά με στον δρόμο. Σταύρος ο Κόκας, θα προσπαθήσω να φέρω εδώ έναν πρώην συμπαίκτη μου να κάνουμε τρελή συζήτηση. Ναι, άντε. Φέρε κάποιον. Ναι. Θα φέρω κάποιον εδώ πέρα. Οπότε τα λέμε την Παρασκευή. Εσύ πότε γυρνάς, Παρασκευή ή Σάββατο? Εγώ γυρνάω Παρασκευή. Α, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, το ντουέτο έλαβε τέλος. Είμαστε στο πιο... Με κυνηγάει ο Πάτερ. Ο Πάτερ. Ο Πάτερ με κυνηγάει στο θάνατο. Ο Πάτερ είπε θα έρθει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρω κάποιον να εξομολογηθώ, γιατί δεσμεύτηκα θα εξομολογηθώ, αν γυρίσουμε στο Καραϊσκάκι. Αλλά αυτός τι να με εξομολογηθώ, θα με βγάλει η κάρτα στο διαδίκτυο. Μπορώ. Live μπορώ να το κάνω αυτό. Σπάσουν τα κοντέρ. Εννοείται. Γεια σας. Να είστε καλά.